Καλησπέρα, καλησπέρα κύριε Τρέγια, τι κάνετε? Καλησπέρα κύριε Ζάχο. Όλα καλά? Δόξα τον κύριο. Καλησπέρα και στον υπολείπτη μας, τον Χρήστο τον Γκιώση. Και καλησπέρα φυσικά σε όλο τον κόσμο, σε όλη την πόλη, σε όλο το ακροατήριο του Λίμπερο 107,4 και όχι μόνο. Καλή ακρόαση στην εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα, ξεκινάμε μόλις τώρα. Ζάχος Ντρούλινγκ, Τάσος Τρέγια στα μικρόφωνα, συντροφιά παρέτσα όπως κάθε Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη, 8 με 10. Και Δευτέρα και Παρασκευή, 10 ως 12. Φυσικά όταν υπάρχει κάποιο μάτς ζωντανή μετάδοση του παιχνιδιού, δεν υπάρχει εκπομπή. Λογικό αυτό, έτσι. Έχουμε εξελίξει αγώνα κυπέλλου, έχουμε εξελίξει αγώνα ευρωπαϊκό μάτς για τον Άρη. Θα σας κρατάμε ενήμερους για όλα αυτά με τα δικά μας θέματα, αφού ακούσετε πρώτα φυσικά κάτι αρκετά σημαντικό. Ναι. Ένα λεπτάκι και περνάμε στη θεματολογία της εκπομπής. Να πούμε ότι η εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα είναι στον αέρα της πόλης, γιατί βασικός υποστηρικτής της είναι το Escobar Espresso Coffee Bar. Γεωργίου Παπανδρέου 9 πρώην Ανθέων, με τηλέφωνο 2311-208-301. Για τα ρεζερβές σας το επαναλαμβάνω, το τηλέφωνο 2311-208-301. Ανοιχτά είναι το Escobar για το καφεδάκι σας από τις 8 το πρωί και μέχρι αργά το βράδυ για το ποτό σας, να πάτε με την παρέα σας, με οποιοδήποτε θεωρείτε εσείς σωστό να είστε μαζί, για να απολαύσετε έτσι ένα πολύ όμορφο βράδυ, όπως θα κάνω εγώ μετά όταν τελειώσει η εκπομπή, Τάσο, να ξέρεις. Πολύ καλά θα κάνεις. Αν μπορούσα, θα έρχομαι και εγώ. Έχω μια άλλη υποχρέωση να πάω σε ένα άλλο υποστηριχτή. Έτσι είναι αυτά. Πρέπει να πηγαίνουμε μέχρι το Ζήκο της Τούμπας εκεί, Ανατολικής Θράκης, στο φίλο μου τον Αρίστο. Ωραία. Να πιω κι εγώ ένα κρασάκι εκεί πέρα, να δω λίγο τα παιδιά. Μια χαρά είσαι. Μια χαρά και ένα βραδάκι θα πάμε μαζί, όπως έχουν πάει πολλές φορές. Έτσι. Στο εκπληκτικό μαγαζί των παιδιών, έτσι, το μοναδικό τώρα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Δεν υπάρχει. Είναι από τα καλύτερα μαγαζιά και σαν σπορ καφέ, αλλά και πτυσσόμενο, όπως το λέει, με τρανσφόρμες, όπως το λέει. Πτυσσόμενο γήπεδο. Θα χαρακτηρίσω ένα. Ένα πτυσσόμενο γήπεδο. Πώς το λένε αυτό, ένα δικό σου κλισέ. Ναι. Μια τάκα. Μια τάκα το δικιά σου. Πτυσσόμενο γήπεδο της Τούμπας, Τάσο. Μόλις τελειώνουν τα ματσάκια, μετατρέπεται σε ένα special μπαράκι με σαγηνευτικές και εθέρες υπάρξεις εντός, εκτός και πίτα αυτά. Λοιπόν, του καταστήματος, όχι του γηπέδου. Το γηπέδο λίγο δύσκολο. Έχει καμιά τρελή έμπνευση ανεξαρτήτου της οπαδικής προτιμήσεως. Αριανός, Παοξής, Ηρακλειδέας, Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Πανιόνιος, Λεβαδιακός, ό,τι και να είσαι. Και έχεις κάτι όμορφο, κάτι, ρε παιδί μου, έξυπνο, το οποίο θες να κάνεις καζούρετσα. Μπορείς να πας εκεί όμορφο, ωραία, Skies Aviation Academy και να ποστάρεις. Ό,τι θέλεις. Ό,τι έχει έρθει στο μυαλό σου, αλλά να είναι έξυπνο, όπως είχε κάνει πριν αρκετά χρόνια. Ένα παράδειγμα, λέω, για να καταλάβει πώς το λέω. Ένας τρελός Παοξής που έκανε καζούρα στους φίλους Αριανούς και έγραφε Άρη εκεί στη Β' Εθνική. Ωραία. Βέβαια, δεν είδαμε ξανά κάτι άλλο τέτοιο όμοιο. Και αυτή η ιδέα. Αυτή η ιδέα ήταν πάρθηκε. Όχι. Αυτή η ιδέα πάρθηκε. Αν θυμάστε, οι παλαιότεροι λίγο στην έκθεση. Στην έκθεση που γινόταν κάθε Σεπτέμβριο κτλ. Ιδίως μετά τη δεκαετία 80-90. Είχαν αρχίσει κατά τη διάρκεια της εκθέσεως όσες δύο εβδομάδες, γιατί δύο εβδομάδες κατούσε η έκθεση. Ναι, παλαιότερα. 15 μέρες κατούσε. Δύο εβδομάδες κατούσε η έκθεση παλαιότερα. Τι γινόταν στην έκθεση? Όχι μία εβδομάδα. Είχε αεροπλανάκια με διαφημιστικά. Ναι. Δεν το θυμάμαι αυτό, σοβαρά. Ναι, το θυμάμαι. Πιθανό. Το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Εμείς στην έκθεση πηγαίναμε τότε φυσικά για τις κούνιες που λέγαμε. Για τις κούνιες που λέγαμε, για τα παιχνίδια, για το Λούνα Πάρκ κτλ. Εντάξει, πηγαίναμε. Ήταν εκεί που είναι το Βελίδιο τώρα, να πούμε. Ναι. Πηγαίναμε, ήταν από την κάτω πλευρά. Στο Βελίδιο. Ναι, άμπρα. Πηγαίναμε και γιατί είχε και τότε, στις 15 μέρες. Στο τρενάκι του τρόμου πήγαινε. Στρέχει. Παντού πήγαινα. Παντού. Παλιά ήταν η Σαλαμίνα, θα σου πω. Μπας και ήσουν μέσα στο τρενάκι. Όχι. Έκανες το τρενάκι. Δεν είχα κάνει κανένα ομοίωμα, έτσι, κανένα φάντασμα και τέτοια. Κάτι που βγαίνανε κάτι τέρατα. Θα μπορούσε, γιατί ήμουν και είμαι ασχημάτρας. Ναι, καλά. Θα μπορούσε να γίνει. Με μια σκούπα, ξέρω εγώ, έτσι, ξύλινη. Ξέρετε αυτή που έχουν. Που έχουν. Ο Μπουγάτσα στο τρενάκι. Ο Μπουγάτσα, άμα τον έβλεπα, μπορεί να γινόμουν ζωντανό το ομοίωμα. Ειλικρινά, με τον τρόμαζα κανονικά. Παπ και μια ψηλή. Άντε, κουφάλα. Λοιπόν, το λομπού. Να πω, αν δεν ξέρω, τελείωσε αυτό που θες να πεις. Παλιά πηγαίναμε στη Σαλαμίνα, εκεί που είναι τώρα το Μέγαρο Μουσικής. Το Μέγαρο Μουσικής. Εκεί ήταν το καθεαυτού Λούνα Πάρκ. Το οποίο πιο παλιά ακόμα. Με τη Ρόδα τη μεγάλη. Πιο παλιά ακόμα ήταν λίγο πιο κάτω από το Μακεδονία Παλάς, αριστερά εκεί που είναι τώρα κάτι τσιπουράδικα, κάτι ουζάδικα. Έτσι. Και πηγαίναμε και στα περίπτερα όταν μπαίναμε μέσα. Στα περίπτερα, γυρούσαμε όλα τα περίπτερα. Αλλά ήταν η κούτρα τη κούτρα. Δηλαδή πηγαίναμε στα μηχανήματα αρτοπία. Έβγαζα αρτσούρεκάκια, ψωμάκια, κουλουράκια. Για τον τζαμπαζά. Χλάτ. Θυμάμαι τότε ήταν στα πρώτη, τώρα ξεκινήσαμε διαφορετικά. 18 φορές θυμάμαι τότε.
που έλεγα, η παιδιά έχει μαύρη μπύρα, μαύρη μπύρα. Μαύρη μπύρα. Μαύρη μπύρα. Φανταστική. Τότε... Μαύρη μπύρα, παγωμένη, γιατί ήταν και καλοκαίρι, και ήταν Σεπτέμβριο, πάντα αρχές Σεπτεμβρίου η έκθεση. Τώρα βέβαια προδίδουμε την ηλικία μας. Εντάξει, φίλε, είναι κακό. Μια χαρά είναι. Είσαι κοντά στα 50, είμαι λίγο πιο κάτω. Είμαι 50, είμαι ήδη 50. Okay, τα πέρασα. Okay, okay. Λοιπόν, να πούμε ότι το παιχνίδι του Άρη με την Λεύσκη Λουκόιλ είναι στο 65-54, 9 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Δηλαδή Λεύσκη Άρης είναι. Ναι, Λεύσκη. Να το διευκρινίσουμε στη Σόφια γίνεται το μάτς. Καλά, εντάξει. Πόσο είναι? 65-54, 11 πόντους. Ναι. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Mm. Την μπάλα την έχει η Λεύσκη, όπως τη βλέπω εδώ. 9 λεπτά και 9 δευτερόλεπτα. Να πούμε ότι πριν το. Γιατί άκουγα όταν κατέβαινα από Νεάπολη. Έχανε 15 πόντους ο Άρης. Έχανε με 15 πόντους διαφορά. Ισοφάρισε. Του σοφάρισε με σερί. Ναι. Το έκανε 41-41. Και σε ένα λεπτό έκανε 7-0. Έκλεισε το ημίχρονο και έγινε 7-0. Έγινε... 48-41 το ημίχρονο. Ναι. Εντάξει, τώρα θα δούμε τώρα 11 πόντι διαφορά. Θα σου πω, ξέρεις γιατί έγινε ένα αυτό. Παίζεται ένα. Καλά, εντάξει, ξέρεις γιατί έγινε. Ο Πάκου δεν είστε που σκέφτεσαι. Στο 41-41 εδώ ήμασταν. Στο 41-41 έβαλα δύο ευρουλάκια υπέρ του Άρη, οπότε ξέχασε το. Δεν υπάρχει περίπτωση, ήδη είναι 13 πόντου στο παιχνίδι, 67-54. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσει ο Άρης. Μόλις έβαλα το δίευρο, του καταδίκασα. Κατάλαβα. Τελείωσε. Κατάλαβα. Έβαλες και... Black cat, black cat. Τι μου είπες, έπαιξε και τον Ηρακλή σήμερα. Έπαιξα τον Ηρακλή goal-goal. Mm. Το πιάσα, αλλά έβαλα τον Άρη 3-0 ακριβές σκορ. 2-0 ήταν. Να πούμε λίγο τα αποτελέσματα του κυπέλλου. Μισό ευρώ το έβαλα αυτό. Να πούμε λίγο τα αποτελέσματα του κυπέλλου. Πες του κυπέλλου και να πω εγώ δύο πραγματάκια, όχι τίποτα ιδιαίτερο. Θα πεις για το. Θα πεις για το γιατί ο Άρης έπαιζε κύπελλο σήμερα. Ναι, ένα σχόλιο μικρό. Εντάξει, δεν χρήζει. Δική σας, φιλικό. Φιλικό δική σας. Φιλικό και αυτό. Ο Σούλης είναι, φίλε. Ο οποίος Σούλης δήλωσε. Πες και το επώνυμο στον κόσμο. Παπαδόπουλος. Ο Σούλης Παπαδόπουλος, ο οποίος δήλωσε όταν έγινε η κλήρωση του κυπέλου ότι ανάμεσα στις τέσσερις ομάδες ΠΑΟΚ, Άρης, Αίτητος και Εργοτέλης, οι δύο που θα περάσουν είναι σίγουρα ο Αίτητος. Το είπε αυτό, είναι δικιά σου. Το είπε. Δεν τελείωσε. Αν σας κερδίσει, περνάει. Το είπε, θα περάσει, λέει ο Άρης και ο Αίτητος. Χρειάζεται να τους κερδίσει, δεν περνάει, όχι. Πώς δεν περνάει. Αν τους κερδίσει τελευταία αγωνιστική. Ξαναβάτω λίγο αυτό. Τους κερδίσει μέσα στο απόρθητο κράτο, κάστρο του το Σπάτων. Πάντως ρε φίλε, πολλά western βλέπεις. Κάθε εκπομπή, γίνει κάτι. Λέμε και αν. Ναι ρε φίλε. Είναι 100% αλλά, αν λέμε ρε φίλε. Ναι, αλλά τους μύθους του Εσώπου έχεις γράψει. Αν γινότανε, πολύ το τραγούδι. Πώς το έπες αυτό. Πώς το έπες. Τους μύθους του Εσώπου. Λοιπόν. Να πω λίγο τα αποτελέσματα. Πες τα αποτελέσματα. Απόλλων Λάρισας, ΑΕΧ 0-4. Απόλλων Πόντου Πανιώνιος 0-4. Τι ταρίφες είναι αυτές. Κισαμικός Πανετολικός 0-0. Ηρακλής Ατρόμητος δεν είναι αστείο. Σιγά. Δεν είναι αστείο. 1-6. Τι με κοιτάζετε κι όσοι. 1-6. Θα σου λέει κάτι με το 6 να κάνει. Ναι, αλλά γιατί, δεν είναι... γιατί κάνεις γκριμάτσες, Χριστού. Έλα, εντάξει. 1-6 ρε φίλε, δηλαδή τι κατά ψέμα, δεν λέω ψέμα, το δεις. Χριστό, τι ομάδα είναι, Χριστό, τι... Αριανάκινο, Χριστό. Άρης, μπράβο ρε Χριστό, μπράβο ρε φίλε, νάτος, φαίνεται, άνθρωπος επιπέδου, έξυπνος άνθρωπος. Κατά βάθος ξέρεις τι είναι. Τι είναι. Λοιπόν, πάμε στην ομάδα του Χρήστου του Κιώσου, Άρης, Αίτητος Πάτων 2-1, με το ζόρι. Παρηγυρίζει ο Μπουγάτσας, δηλαδή άμα δεις τα post που κάνει, δηλαδή σου μιλάω ρε φίλε, λες και πήρε κύπελο. Μανούλα. Άρης Αίτητος Πάτων 2-1 με φιλικό προπονητή. Έτσι, Σούλης Παπαδόπουλος. Παιδί του Άρη. Μπράβο, λεωτάρι μου! Έτσι, μπράβο. Και Τρίκαλα, Αστέρας Τρίπολης, ημίχρονο. Ημίχρονο είναι αυτό, 0-1. 0-1. Λοιπόν, έτσι ένα μικρό σχόλιο γιατί βλέπω περνάει και η ώρα και σιγά σιγά θα πάμε και στο πρώτο διάλειμμα. Κομμένως δεν ξεκινήσαμε. Δεν το είδε, δεν είδες τίποτα. Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για τη χρυσή πρόκριση. Χρυσή. Χρυσή πρόκριση πραγματικά του ΠΑΟΚ μέσα στην Κωνσταντινούπολη για τον επόμενο γύρο του Champions League. Υπάρχουν άλλη δύο ματσάκια και μετά περνάει στους ομίλους του Champions League. Και πάτε για ομίλους του Champions League. Χρυσή πρόκριση, φίλε. Ναι, με... Θα περάσετε και το επόμενο και θα κοπείτε στον τελευταίο όπως γίνεται στην μπάλα. Μπορεί καθόλου απίθανο, αλλά μπορεί και να περάσουν και τα δύο τα παιδιά. Ναι. Γιατί έδειξαν ψυχή σήμερα μέσα στην πόλη τους. Μέσα στην πόλη τους παίζει, Κωνσταντινούπολη. Ναι. Πόσο έδειξε, 6 σετ. 6 σετ παίχτησε. 6 σετ. Ναι. 3-2 κέρδισε η ομάδα της Κωνσταντινούπολης. Χρυσό, λέει, και έπαιξαν το Golden Set. Το χρυσό σετ.
το οποίο κέρδισε ο ΠΑΟΚ με 13-15. Θα αναφερθούμε λίγο. Μέχρι, δηλαδή, θα αφιερώσουμε 5 λεπτά και μέχρι και η τύχη σας και στο βόλεϊ σας πάει. Μπαρμπουνοφάσουλα χθες και σήμερα. Χθες με, το μπάσκετ, σήμερα με το βόλεϊ. Στην μπάλα άτυχη είστε. Στην μπάλα έχουμε, ρε φίλε, τη στόφα του νικητή, την νοοτροπία του νικητή, την ποιότητα. Άστο αυτό, δεν είπαμε. Το βασικό κορμό από πέρσι, εντάξει. Κορμό είναι, έχει και απέναντι από τον Μπουγάτσα που είναι ο. Να μην πω τη φίρμα που έχει. Να μην το πούμε, εντάξει, δεν πειράζει. Γνωστή μάρκα γλυκών ζαχαροπλασία στη Θεσσαλονίκη και έχει ωραίο κορμό. Μ' αρέσει ο κορμό. Ο λευκό ή ο μαύρο. Το μαύρο, το μαύρο. Κατάψει εκεί που είναι. Όχι. Χάνει. Πάρα πολύ ωραίο. Κορμό. Ωραίο, Χρήστο, δεν απίστευε τα γοράκια. Πρώτη φορά ακούω. Κορμό λευκό, πρώτη φορά ακούω. Καλά, καλά, σε αρέσουν οι μαύροι, μάλλον. Ναι, μάλλον οι μαύροι. Κορμί. Λοιπόν. Ξανά σα αρέσουν τα μαύρα κορμιά. Λοιπόν, κύριε Τρέγια, μας να πούμε ένα-δύο για το ματσάκιον σήμερα. Ένα-δύο, μην το λες πολύ. Αυτό είναι πληγωμένη ιστορία. Δύο πραγματάκια. Είναι πληγωμένη ιστορία το ένα-δύο. Άρα, δεν έλειξε μην το επαναλαμβάνει. Δεν έλειξε πρώτη φορά ένα-δύο ματσάκιον. Όχι, θα σε κατηγορήσουν δική σου, θα πούνε κανένα πρόβλημα. Μα τρολάρε, δεν πειράζει. Ένα-δύο δεν έλειξε πρώτη φορά ματσάκιον. Να χαθεί. Πού σου, καλά τον είπε. Μπράβο, Χρήστο. Στην παρέλαση δεν πήγε λοιπόν. Ακούγοντα ένα-δύο, ένα-δύο, δρόμο φεύγει. Είπε ένα πετυχημένο τώρα σήμερα ένα-μηδέν προηγήσει. Να το λέμε την αλήθεια. Λοιπόν, επίσης δεν είδες καθόλου μάτς, τι να δεις. Δηλαδή, από το μόνο σχόλιο που μπορώ να κάνω για αυτό το μάτς, επειδή ο Άρης έπαιξε κατά τα, μην πω, 10 ενδέκατα με ρεζέρβες, είναι ότι ήταν ένα πολύ καλό μάθημα και για τον προπονητή αλλά και για εμάς να δούμε ποιοι έχουν κάποιες ικανότητες για να μπορέσουν να αποτελέσουν από τον, από τον τερματοφύλακα δε, μέχρι και τον τελευταίο που έπαιξε, μάλιστα. Όλοι δηλαδή, ποιοι έχουν κάποιες ικανότητες αν μπορούν να πλαισιώσουν την εντεκάδα του Άρη. Ποιοι από αυτούς. Και έγινε οφθαλμοφανέστατα πλέον διακριτό, ποιοι από αυτοί μπορούν έστω να βοηθήσουν λίγο και ποιοι δεν μπορούν ούτε καν με ομάδα Β' Εθνικής. Μάλιστα. Δεν έχω πρόβλημα να ονομάσω, δηλαδή δεν έχω κανένα πρόβλημα. Δηλαδή αυτό που λέμε τόσο καιρό για τον Κολάσο. Φαίνεται το παιδί δεν μπορεί ούτε με Β' Εθνική. Δεν ξέρω, εκτός αν είμαι εμπαθής με τον άνθρωπο. Μπορεί να είμαι και εμπαθής. Με τη γυναίκα του δεν είμαι σίγουρα εμπαθής. Στο αεροδρόμιο θα πηγαίνατε γι' αυτό. Ναι, δεν υπάρχει. Μποκατζούνιος. Εντάξει, και τι να κάνουμε. Πήγαμε Μποκατζούνιος. Και του ζητούσε ο ένας και του ζητούσε ο άλλος. Έπεσε. Έχει 150 συμμετοχές με την Μποκατζούνιος. Αν το αφισβητείς και αυτό. Δεν αφισβητώ αυτό. Ναι, αν το αφισβητείς λέω και αυτό. Εγώ δεν έχω όμως κανένα πρόβλημα να πω ότι το παιδί το έχω πει. Πόσο καιρό κάνουμε, 2 μήνες, δεν κουμπίζει. Το έχω πει, δεν χρειάζεται πάνω από 3-4 παιχνίδια. Εγώ αυτά που λες π.χ. για τον Βέρμπλουμ, για τον τέτοιο, εντάξει, μπορεί να έχουν ένα βιογραφικό από πίσω, αλλά όταν περνάει μία, όταν πας σε μία ηλικία που ο Κολάσο δεν την έχει, είναι μικρός, υπόψη, ναι, και περνάνε τα χρόνια, μετά το καράβι κατηφορίζει. Το Βέρμπλουμ, τον είδες. Ναι. Πρώτος παίκτης. Όχι, λέω, λέω εγώ. Δεν χρειάζομαι. Εγώ λέω 3-4 παιχνίδια. Άλλο να, να έχεις πίσω φυσική κατάσταση. Το να κοντρολάρεις την μπάλα, το να κινηθείς χωρίς την μπάλα, το να κάνεις το 1-2, δεν χρειάζεται να είσαι ο Κεντέρης. Είχε αγωνιστική απραξία το παιδί. Λέω. Ο Κολάσο. Όχι, τι έκανε. Δηλαδή έπαιζε, ήταν κανονικά, έκανε προετοιμασία κανονικά όλα ή ήταν επειδή δεν θυμάμαι πρώτα. Όχι. Αυτό μπορεί να είσαι να δει, αλλά δεν. Μα σου λέω τώρα. Ο Βέρμπλουμ είχε 5 μήνες να κάνει μάτς. Άκουσε με, σου το είπα τώρα. Το να μην έχω φυσική κατάσταση. Με εμποδίζει το να τρέξω στο γήπεδο. Μπράβο. Δεν με εμποδίζει το να κάνω το 1-2, το να κινηθώ χωρίς την μπάλα, το να κάνω μια μπαλιά στα 20 μέτρα. Σωστά δεν με εμποδίζει. Δεν τα είδαμε όλα αυτά, αλλά παρέθεση. Ναι. Πώς έκανε 150 μάτσε. Πού να ξέρω, ρε φίλε, πώς έκανε. Γιατί μιλάμε τώρα στην Μπόκα Τζούνιος. Μπορεί να ήταν ο Χαμάλης στην Μπόκα Τζούνιος. Πού να ξέρω. Στην Μπόκα Τζούνιος και Χαμάλης να είσαι. Δεν ξέρω, ρε φίλε, μπορεί να μην ταιριάζει εδώ πέρα. Μπορεί να μην ταιριάζει στον Άρη. Λέω στην Μπόκα Τζούνιος και Χαμάλης να είσαι. Μόνο σου μια ομάδα σαν το Λεβαδιακό την κερδίζει μόνο σου. Ο χειρότερος. Ωραία, δηλαδή. Ωραία. Άκουσε, έτσι λέω εγώ. Ωραία. Άκου, σου λέω όλες παραμέτρους μας. Μπορεί, λέω τώρα έτσι, επειδή είμαστε. Μπορεί να πάει, λέμε, του χρόνου στον ΠΑΟ και να βγάζει μπάτια. Στον Άρη δεν κολλάει. Ξέρεις που θέλω να καταλήξω. Δεν κολλάει σε αυτό το πράγμα. Ότι εντάξει, μπορεί να είσαι δυσαρεστημένος με τον ποδοσφαιριστή. Ο, δεν είμαι. Αλλά κάνε λίγο υπομονή ακόμα. Τάσο. Υγεία να έχουμε τη χρονιά τουλάχιστον αυτήν την ποδοσφαιρική θα τη βγάλουμε εδώ. Μακάρι, εγώ το λέω πάντα. Για όσους, γιατί δεν κάνω πρώτη φορά τέτοια κριτική. Μακάρι. Να γίνω καλύτερος παίκτης του Άρη και να με ξεφτυλίσει. Και τι σιγά, ποιος είμαι εγώ να πούμε. Δεν είναι τίποτα, μακάρι να ξεφτυλίσω. Το ξέρει η μανούλα σου. Το ξέρει η μανούλα σου, ρε τι γίνεται. Και με το Βαρέλα την πρώτη χρονιά που ήρθε στον ΠΑΟΚ. Αμά και τι παλτό είναι αυτό και γιατί δεν κρατήσαμε τον Χατζησαΐα. Και τι και τον έστειλε ο τρελός ο Ρουμάνος ο πρόεδρος από εκεί. Και ο Βαρέλα έχει κλείσει στόματα. Είναι ο καλύτερος μακράν με διαφορά αμυντικός. Ωραία. Μαζί με το. Και ο Βέλεθ έχει δείξει.
Τεράστια προσόντα αμυντικά. Έτσι δεν το συζητάμε. Δεν χρειάζεται. Ίσως να είναι καλύτερο ο Βαρέλα, πιστεύω. Αλλά έκλεισε στόματα. Ο Χατσερίντη, απογοήτευση. Νομίζω ότι θα αποτελέσει παρελθόν λογικά. Λογικά πάντα αυτά τα ξέρουν μέσα στον ΠΑΟΚ, βέβαια, όχι εμείς. Άμα τίσει 1,5 εκατομμύριο τζάμπα, φυσικά θα αποτελέσει παρελθόν. Και το Βέρμπουμ το βλέπουμε τα τελευταία παιχνίδια, ιδίως στο τελευταίο που τον Παναθηναϊκό έχει βγάλει μάτια. Εγώ λέω, δώσε λίγο πίστοση. Ωραία. Μα, άκουσε, η πίστοση θέλω, δεν θέλω, θα δοθεί. Γιατί λογικά, χωρίς να είμαι ούτε να ξέρω το συμβόλαιό του, ούτε πίσω μπορεί να δοθεί. Φυσικά θα τον πάρουν πίσω οι άλλοι, δεν είναι χαζί. Ούτε μπορεί να βρεθεί η ομάδα. Κολασό. Ναι. Το δεύτερο μεγαλύτερο συμβόλαιο έχει στον Άρη. Ναι, λέω. Ναι. Αναγκαστικά και μη, θέλοντας και μη, θα μείνει στην ομάδα ο Κολάσο. Γιατί αν την πει στην Μπόκα, πάρ' τον πίσω, δεν θα τον πάρει με τίποτα. Αν ψάξει να βρει ομάδα, δεν ξέρω αν στο συμβόλαιό του τουλάχιστον άλλη ομάδα μικρομεσαία να τον πάρει, και δεν θα θέλει να φύγει κιόλας από την πόλη. Τέλος πάντων, είναι δύσκολη περίπτωση. Να κάνουμε το break και να συνεχίσουμε την κουβέντα, ναι, μετά. Για γιατί δεν είπε τίποτα. Για να τίποτα. Πιάσαμε τώρα, σε διάκοψα εγώ, πιάσαμε λίγο τον Κολάσο. Ναι. Να κάνουμε λίγο το διαλυματάκι. Ναι, λέω για να κάνω 10 δευτερόλεπτα. Πρόσεξε, δεν λέω ότι ήταν άσχημο σήμερα, αλλά δεν μπορεί, όταν δεν μπορεί να κάνει διαφορά. Εγώ δεν λέω ότι σήμερα ήταν απογοητευτικό, αλλά όταν με τα σπάτα δεν μπορεί να κάνει μία ενέργεια, να κάνει να δείξει κάτι, μία διαφορά, ρε παιδί μου. Κατάλαβες. Όταν δεν μπορείς με τα σπάτα να κάνεις τη διαφορά, τότε πώς θα την κάνεις, ρε φίλε, με τον Ολυμπιακό την Κυριακή. Αυτό θέλω να πω. Είπα τώρα, έπιασα τον Κολάσο. Δεν ήταν μόνο Κολάσο, ήταν κι άλλοι. Τα σπάτα, ρε φίλε, έχουν ολόκληρο αεροδρόμιο. Έχουν ολόκληρο αεροδρόμιο. Σα σπάτα είναι το αεροδρόμιο, σοβαρά. Ήταν να γίνει, σα σπάτα έγινε. Εκεί δεν είναι. Σα σπάτα είναι, ούτε ξέρω. Εκεί είναι και το προπονητικό του ΑΕΚ, δεν είναι. Μπράβο την ΑΕΚ. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο. Μπράβο την ΑΕΚ. Μπράβο την ΑΕΚ, αφού έχει εκεί το προπονητικό στου Θρακομακεδόνε. Σα σπάτα είναι οι Θρακομακεδόνε. Φύγανε από του Τρακομακεδόνε. Ναι, βρε. Σα πάτα είναι τώρα. Μπράβο στην ΑΕΚ. Άμα λέγω συνεταιράκια. Μπράβο στην ΑΕΚ που έχει το προπονητικό τη κέντρο εκεί, ρε. Τέσσερα σέρεξε ΑΕΚ, μπράβο. Άμα σε έκανε ο ΠΑΟΚ, τέσσερα θα μα έβριζε μέχρι τη Δευτέρα παρουσία. Διάλειμμα. Τον αρέσει τον κύριο Τρούλινγκ. Τα αλκά βγάζει. Καμιά καψούρα τα βγάζει τώρα. Γύρω του καψούρα. Όχι. Στα 45 τι είναι γύρω του καψούρα. Όχι, ρε φίλε, απλά μα θυμίζουν τα νιάτα μα. Τα νιάτα, ναι, αλλά για κάποιο λόγο τώρα το γουστάρι. Μήπω υπάρχει κάτι στο παρασκήνιο για το ξέρω. Αυτό το τραγούδι, όχι. Πε κάτι τώρα, μπορεί να ακούει και κυραβάσο, να την κάνουμε χαρή λίγο. Όχι, δεν παξιμάρει. Πού να ακούει, τα του άσβλεπ τώρα. Τι ζεστό ψωμί. Τα του άσβλεπ στον άντρα. Κανόνισε να με βγάλει ψεύτη. Εγώ είπα μέσα στο 19 σε έχω παντρέψει. Το είχα στο στ. Έστα, μπράβο Χρήστο. Μπράβο Χρήστο, δικό μου άνθρωπο ο Χρήστο. 0-1, έτσι, Τρίκαλα Αστέρα Τρίπολη για το κύπελο. Λοιπόν, 77-63 βλέπω εδώ πέρα. Ένα λεπτό και πέντε δευτερόλεπτα. Θα χάσει ο Άρης. 77-63. Ναι, έχασε ο Άρης. Ένα λεπτό. Να πω και καλύτερα κιόλα, να τελειώνει και από αυτή την παροδία τη παροδία τη διοργάνωση που παίρνει μέρο και να δώσει όλο το focus στο πρωτάθλημα για να μην έχουμε και τίποτα άλλα και τίποτα αναγούλες. Ας τελειώνει αυτή η παροδία, που η ευρωπαϊκή παροδία που παίρνει μέρος, για να δούνε λίγο και τα χάλια τους και να θα τα πούμε για τον κύριο. Άμα το δούμε και αυτό. Ποιο? Δηλαδή να υποβαστεί στην Α2, στο μπάσκετ, φίλε. Δύσκολα. Δηλαδή, δύσκολα. Εγώ πιστεύω ότι θα στοιχίσει πολύ περισσότερο. Δύσκολα. Κάτι τέτοιο. Εντάξει, τώρα. Να ακούγεται χαζό, έτσι. Όχι, δεν το λέμε για να πικάρουμε. Απλά κάνουμε κουβέντες. Δεν είναι κακό. Άκουσα. Το να θες να πέσει ο Άρης δεν είναι κακό. Και εγώ θέλω ο ΠΑΟΚ να διαλυθεί. Τι σχέση έχει αυτό δηλαδή? Σωστό είναι αυτό που λες. Δεν θέλει, δηλαδή, συγγνώμη. Τώρα μην λέμε. Αν σου πούνε να πέσει ο Άρης να σωθεί, τι θα πεις? Να σωθεί. Να διαλυθεί δεν θέλω. Καλά, άμα. Εντάξει, ναι. Εσύ τρόπο σου λέει να πέσει. Σου λένε τρέγια. Είναι στο χέρι σου να πέσει ο Άρης στο μπάσκετ. Για μια χρονιά, ρε φίλε. Κάνε μου τη χάρη στο μπάσκετ. Δεν θα την κάνουμε. Ναι, ρε φίλε, αφού με έκανε να πούμε. Δεν θα την κάνουμε. Με έσπασε στα νεύρα μια δεκαετία δηλαδή. Με έκανες να πούμε να έχω θέμα. Ναι, καταλαβαίνω ότι τα εφηβικά σου χρόνια δεν ήταν καλά. Δεν ήταν καλά. Εντάξει, η αλήθεια δεν είναι αυτή. Η αλήθεια είναι αυτή. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή γινόμουν καλά Πέμπτες βράδυ, ναι, στα Final Four. Στα Final Four. Εκεί που είχες να πούμε μνημόσυνο. Ναι. Δηλαδή όλη την εβδομάδα, ναι, αυτό θα παίξω με την Γιουγκοπλάστικα. Ναι. Θα παίξω με την Μακάμπι Τελ Αβίβ, με τα αυτά, με τα ξέρω εγώ, Χλατς Βαντάμ. Αν θυμάμαι καλά. Γιατί και στα τρία Final Four ήμουν. Αν θυμάμαι καλά, τα Final Four πρέπει να ήταν Παρασκευή και Κυριακή, όχι Πέμπτη, αλλά τέλος πάντων. Πέμπτες. Παρασκευή και Κυριακή. Πέμπτες παίζανε ευρωπαϊκά μάτια. Γιατί θυμάμαι, ταξιδεύαμε. Δεν λέω για τα Final Four, λέω για τα προκριματικά μετά. Α, στους ομίλους. Στους ομίλους, ναι. Δεν είχαμε φάπες. Αφού πήγαμε στα Final Four, είχαμε φάπες. Είχε. Είχε και φάπες. Κάτσε, ρε φίλε, δεν θα χάσω δηλαδή στον όμιλο. Δεν θα χάσω. Πριν κάνα λίγο καιρό που ήταν η επέτειος με τη Μακάμπη. Όχι με τη Μακάμπη.
Με το Μακαντού και λέω με τη Μακάμπη. Με την Τρέσσερ Μιλάν. Τραγουδούσες. Τι τραγουδούσες, ρε. Ναι, αλλά μετά χωρίς να πάρεις το πρωτάθλημα και οι φάπες άλλαζαν κάτω. Οι φάπες, να, να, ακόμα κομμένο του χέρι του Τζάμπη. Το βλέπω, το βλέπω, το βλέπω, το θυμάμαι. Του είπε, εγώ το παραδέχομαι, ρε φίλε, τι να κάνω, τι να κάνω. Και εμείς το παραδέχομαστε, τι να κάνω. Λοιπόν. Με πόνεσες, με πόνεσες. Μια δεκαετία πόνους, αλλά ήμουν και η μόνη ομάδα, ήμουν η μόνη ομάδα που... Που σε κοντράρεις, δηλαδή μεγάλη, τότε μεγάλη αυτά, Γιαννάκη και τα λοιπά, ναι. Φιλίππου, Λυπηρίδη, Αγγελίδη και Σούμποντες. Τα λοιπά και αυτά, πώς τον έκανε τον άλλον, τον Έρινα, Σούμποντες. Το Μισούνοφ, Μισούνοφ, Σούμποντες και τα λοιπά, ξέρω εγώ, δεν βλέπεις, δεν το λες αυτό. Δεν θυμάμαι, τους αδελφούς Κατσίκη τους θυμάσαι. Κατσίκη, τον Μπίτ Παπαχρόνη, το θυμάσαι, τον Τζέκο, τον Αλυτάρα. Θυμάμαι, είχαν έρθει τα αδέλφια Κατσίκη ήταν τότε στον ΠΑΟΚ. Τώρα με πας από το ένα στο άλλο, ρε τρελιά. Είχαμε πολλά αδέλφια. Και Ιμπραήμ είχαμε. Τους Χασάν. Ωραία, στην μπάλα ήταν, για μπάσκετ. Ναι, ναι, για μπάσκετ, ναι, όχι, τους Κατσίκηδες. Είχαν έρθει τα αδέλφια Κατσίκη στον μπάσκετ και θυμάμαι ένας από τους δύο που ήταν ο Γκάρτ. Είχε στις πρώτες δηλώσεις, έλεγε, θα σας κάνω να ξεχάσετε τον Γκάλι. Τι λες, ρε Κατσίκη. Δύσκολα, ρε Κατσίκη, δύσκολα. Λοιπόν, λοιπόν, ωραία χρόνια ήταν. Ωραία χρόνια, εντάξει. Απίστευτε, γιατί ήμασταν και εμείς στην εφηβεία μας. Μα υπήρχε το άθλημα που σε όλη την Ελλάδα, το μπάσκετ, τότε με σουρανούσε. Και υπήρχε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Δηλαδή, ντέρμπι τώρα πάω Κάρης. Όχι μόνο εδώ στη Θεσσαλονίκη που γινόταν ο χαμός δύο εβδομάδες πιο πριν και δύο εβδομάδες μετά. Στην Αθήνα γινόταν. Πανζουρλισμός. Έτσι. Δηλαδή στηνόταν όλοι στη Χαβούζα μέσα και στο Πασαλιμάνι να δουν το ΠΑΟΚ Άρης, το Άρης ΠΑΟΚ. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Γιατί οι 20άριδες τώρα μας ακούν, οι 25άριδες ξέρω εγώ, μπορεί να μην τα έχουν ζήσει. Δεν τα έχουν ζήσει αυτά. Οι 20άριδες, οι 25άριδες, οι 18άριδες τα παιδιά. Δεν έχουν ζήσει τέτοιες στιγμές που ζήσαμε εμείς. Να ζει και να αναπνέει ολόκληρη Θεσσαλονίκη, ολόκληρη Ελλάδα για τον ντέρμπι στο μπάσκετ Άρης ΠΑΟΚ. ΠΑΟΚ Άρης. Ναι, έδινε και το πρωτάθλημα αυτό. Και να γίνεται χαμός. Και μισό-μισό το γήπεδο. Θυμάμαι και τον τελικό των ξυρισμένων κεφαλιών. Μέσα ήμουν στο τελικό του κρυμμένου. Ποιος δεν ήταν μέσα. Ναι. Μέσα είμαστε. Εντάξει. Το... Με τον Μαρθαίο. Με τον Μαρθαίο. Με τον αείμνηστο. Και πέντε τεχνικές ποινές. Σε πόνεσε και το κύπελο. Πέντε τεχνικές ποινές. Σε πόνεσε και το κύπελο που πήρε. Ναι, όντως. Πέντε τεχνικές ποινές. Εκείνο και το πρώτο ευρωπαϊκό. Ήταν ο Μάτζικ, ο Μάτζικ. Ο Σταυρόπουλος. Ο Μάτζικ, ο Μάτζικ. Εκείνο και το πρώτο ευρωπαϊκό που έφερε στην πόλη μας. Ναι, ήταν. Ήταν ιστορικές στιγμές. 77-66 πρέπει να είναι το τελικό γιατί εδώ με το πέταξε. Αυτοκράτορ. Ο Αυτοκράτορ 77-66 τελικό, 11 πόντους. Κρίμα. Το ξέρω, στεναχωρέθηκε, Στάσο. Το βλέπεις στο πρόσωπό σου. Κοίτα, δεν στεναχωρέθηκα, δεν χάρηκα κιόλα. Εντάξει. Λοιπόν, ιδίως αυτή η διοργάνωση είναι αδιάφορη. Να σε κερδίσω εγώ μέσα στο Nick Gallis Hall. Ναι, τα αγγλικά σου βλέπω βελτιώνεται. Φίλε, σε παρακαλώ τώρα. Το Hall το ξέρω από 3 χρονών. Με έλεγε, μα μου φύγει από το Hall παλιόσκυλο. Γιατί τα έκανα όλα να κάτω, κατάλαβε. 77-66 έτσι. 77-66 τελικό το δίνουμε. Αλλά το γήπεδο λέγεται Αλεξάνδριο Μέλλον. Αλεξάνδριο, η σάλα λέγεται. Το σαλόνι. Μάλλον σάλατο. Το σαλόνι, είδες πως θα μαθαίνουμε. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο σχόλιο μου. Μου στέλνει εδώ ο φίλος ο Θανάσης, να είναι καλά το παιδί, ότι για τον Κολάσο που λέγαμε, μου δίνει όλο το βιογραφικό του. Εγώ να πω μόνο το πιο σημαντικό, η περσινή του θητεία. Μου λέει ότι Ζάχο πέρσι έπαιξε στη Γυμνάσια Λα Πλάτα σε 25 συμμετοχές, στις περισσότερες ξεκίνησε βασικός και είχε 6 γκολ. Αν είχε 6 γκολ, παιδιά, ο Κολάσο και 25 στη Λα Πλάτα, αρχίζω να αμφιβάλλω για αυτό το πραγματικά το πρωτάθλημα της Αργεντινής. Παρακολουθούμε μόνο όταν κάνα μάτσε, ξέρω εγώ, όταν έχει River με την Boca, ας πούμε, καμιά φορά γιατί είναι και αργά. Μα είναι καλύτερο ή χειρότερο από το δικό μας, δηλαδή, πραγματικά. Θανάση, αν αυτός ο παίκτης. Ναι, όχι, δείχνει όλα. Μου δίνει όλα τα τελευταία 4-5 χρόνια που έπαιζε. Ωραία, μαζί σου. Θα τα γράψει, θα τα πει λίγο, τα αναφέρει. Όχι, δεν χρειάζεται. Εντάξει, το τελευταίο είπα. Το περσινό. Το περσινό. Ήρθε ένα παίκτη από την Ολλανδία, ο οποίο ήταν 10 χρόνια στην Alkmaar και αρχηγό, ο Μάρτιν. Αν θυμάσαι τον Μπάουκ. Δεν το θυμάμαι, στον πραγματικό. Πριν 3-4 χρόνια, ο Μάρτιν. Μαζί με το άλλο, το Καδρόνι. Κύπριο Βέλγο, ναι. Αν μπράβο, έτσι όπω το λέει ο Κιώση. Ο οποίος έπαιζε σε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα της Ευρώπης, στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα, στην Alkmaar. Αρχηγός. Δεν μπόρεσε αυτός ο παίκτης, γιατί ήταν παιχταράς πραγματικά, να εγκληματιστεί ποτέ μέσα στον ΠΑΟΚ. Καλά. Το μόνο που κάνω, συγγνώμη, γιατί δεν μπορώ να μην το πω, που λες καλύτερο πρωτάθλημα, το Ολλανδικό δεν είναι το καλύτερο πρωτάθλημα. Από τα καλύτερα. Από τα καλύτερα είναι. Ναι, εντάξει. Ναι, είναι σε στυλ ελληνικό είναι το Ολλανδικό. Το Ολλανδικό. Ναι, το Ολλανδικό. Όταν λέμε. Συγγνώμη, περίμενε να το συζητήσουμε. Όταν λέμε, καταρχήν τι έχει στο νου όταν λες καλό πρωτάθλημα. Εγώ εννοώ για ανταγωνισμό, για τέτοιο. Όταν στην Ολλανδία δύο ομάδες, τρεις υπάρχουν. Δεν νομίζω.
δεν ξέρω, θυμάμαι τελευταία. Η Αλκμαρ είχε πεταχτεί καμιά δεκαετία. Είναι ο Άγιαξ. Είναι... Αυτές είναι. Είναι. Δύο ομάδες, τρεις. Και η Αλκμαρ, ας πούμε, πριν καμιά δεκαετία που είχε πάρει ένα πρωτάθλημα. Mm. Εντάξει. Όταν λέω εγώ τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, ένα δυνατό πρωτάθλημα είναι όταν υπάρχουν 5-6 ομάδες. Να το πάρουν. Να το πάρουμε και σε εθνικό επίπεδο. Την εθνική Ολλανδία, ας πούμε. Έχουν. Αυτό είναι άλλο. Είναι φημισμένη χώρα για το ποδοσφαίρο. Αυτό εννοώ, ρε παιδί μου. Εντάξει, αυτό έχεις δίκιο. Μπορεί να μην το δει ο τύπος εγώ σωστά. Ναι, όχι. Αλλά δεν είναι και αμεληταίο. Δεν είναι και πολύ μεγαλύτερη χώρα από τη δικιά μας. Δεν είναι αμεληταίο πρωτάθλημα το Ολλανδικό. Όχι, εγώ δεν είπα ότι είναι. Λέω σαν πρωτάθλημα, αλλά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή και στην ειδική βαθμολογία τη UEFA, δεν είναι πάρα δεν πολύ. Δεν το συζητάμε. Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. Αυτό σημαίνει και οι ομάδες και οι εθνικές τους είναι καλοί. Ναι, αυτό μαρτυρεί ότι, ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής για να παίζει 10 χρόνια ανελειπώς σε δεκαδάτου και να είναι. Στον δεν έπαιζε, δεν το θυμάμαι. Και να είναι και αρχηγός στην Αλκμαρ για αρκετό χρονικό διάστημα. Στον ΠΑΟΚ πέρασε και δεν ακούμπησε. Σημαίνει ότι είχε ποδοσφαιρική παιδεία Ολλανδίας. Και στον ΠΑΟΚ πέρασε. Υπάρχουν τεχνίτες. Οι Ολλανδοί είναι πολύ καλοί. Είχε βάλει και μια κολάρα, δεν θυμάμαι. Δεν εγκληματίστηκε ποτέ. Ναι. Μαζί με τον Μαντούρο είχε έρθει. Ωραία. Μουλάριο Αστραχάν. Άκουσε με τώρα. Γιατί είδε το πάμε. Έχουμε 10 λεπτάκια. Γιατί εντάξει. Το σχόλιο μου δεν το τελείωσα για το μάτσα. Αλλά τέλος πάντων πιάσαμε τώρα τον κολάσο και γενικά. Ναι, αλλά ο άνθρωπος αυτός έπαιζε στον ΠΑΟΚ και έπαιξε βασικός. Έπαιζε. Βασικός έπαιζε. Έπαιζε βασικός. Έδειχνε στοιχεία ότι έχει στοιχεία. Εγώ δεν λέω. Έδειχνε. Αλλά δεν μπόρεσε αυτό να εγκληματιστεί ποτέ. Αυτό είναι άλλο. Να ομογενοποιηθεί με το σύνολο. Ωραία, αυτό είναι άλλο. Ναι. Έδειχνε ποιοτικά χαρακτηριστικά ο παίκτης. Ότι ήξερε μπάλα. Ωραία. Δηλαδή, αυτός... να σου πω κάτι, ο Βέρμπλουμ, εσύ που τώρα που τον κράζεις, έτσι. Αλήθεια δεν τον κράζω. Εγώ σαν μάτσο τον είδα, ήταν ρε φίλε. Άλλο λέω. Δεν δείχνει ότι έχει, ότι έχει στοιχεία. Εγώ τον έκραξα με τον Άρη, βέβαια. Δεν τον είδα. Δεν δείχνει ότι έχει στοιχεία. Δεν είδα με τον Πάθο. Σου είπα, είδα. Κάτι δεκάλεπτα βλέπει. Όχι. Σου είπα ποια είδα. Σου είπα ποια ήταν. Το χαρλάω με ένα γήπεδο. Τον είδα. Τελευταίο με τον Παναθηναϊκό το είδες. Όχι, σου είπα. Είδα από το. Ξέρεις τι μου λέει, έχω ο άλλος ο συνάδελφος στη δουλειά. Ναι. Με το πρωί τι μου λέει. Γιατί χθες είπα και όντως είναι. Δεν είδα από το 30 στο 75, κάπου και ένα ημίχρονο. 30 στο 75. Ναι. Και μου λέει, αυτό είναι το καλύτερο ρεζάχο. Μου λέει, επειδή το είπες αυτό, λέω γιατί ρε. Λέει, αυτό ήταν το καλύτερο 45 λεπτό του ΠΑΟΚ. Από το 30 στο 75. Λέω, τι να κάνω στην τύχη, το είπα. Αφού από εκείνο δεν είδα. Τι να κάνουμε δηλαδή. Πραγματικά μας έχει δίκιο. Ο Χρυσόστομος. Ο Χρυσόστομος έχει απόλυτο δίκιο. Gold mouth. Τι είναι αυτό. Χρυσόστομα. Το βαθύλακο πώς το λέμε. Deep hole. Βαθιά τρύπα, ξέρω. Τρύπα. Το hole είναι η τρύπα, δεν είναι ολάκος. Χρυσόστομος τα ξένα πώς είναι. Gold. Gold flower. Gold flower. Είναι ελεύθερη μετάφραση. Λίγο υπότιτλοι. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να το. Για να το κλείσουμε. Έδειχνε όμως αυτός που λες ο Μάρτενς, εγώ δεν το θυμάμαι τώρα, εντάξει. Καμιά φορά θυμάμαι πολύ πιο παλιά, ναι. Δεν θυμάμαι τα πρόσφατα. Άμα στο δείξω, το θυμάσαι. Ναι, εντάξει. Έδειχνε όμως κάποια καλά, ποιοτικά χαρακτηριστικά. Τότε, ακριβώς. Δεν παρακολουθούσα εγώ τότε. Λοιπόν, έδειχνε κάποια ποιοτικά χαρακτηριστικά. Εδώ ο άνθρωπος δεν δείχνει τίποτα. Συγγνώμη. Και επαναλαμβάνω, σήμερα δεν ήταν κακός, αλλά όταν δεν μπορείς να κάνεις τη διαφορά με τα σπάτα, σημαίνει ρε φίλε, δεν μπορώ να περιμένω κάτι από σένα. Δηλαδή έλεος. Ωραία. Το Διαμαντόπουλο που έκανε τη διαφορά σου έβαλε δύο γκολ. Αυτό πάμε. Γιατί ένας θα σου πει το ότι έκανε τη διαφορά με τα σπάτα ο Διαμαντόπουλος δεν σημαίνει ότι μπορεί να την κάνει τη διαφορά και με τον Ολυμπιακό, με τον ΠΑΟΚ, με το τέτοιο. Σημαίνει όμως ότι μπορεί να είναι μία εναλλακτική λύση. Δηλαδή από εκεί που ήταν στην εξέδρα γιατί μπορεί να παίζει. Τον είδες ο Διαμαντόπουλος σε κανένα τέρμι. Όχι. Άλλο, αυτό δηλαδή, ποιο ήταν καλό, συγγνώμη λίγο, ποιο ήταν καλό στο τέρμι με τον ΠΑΟΚ, στο τέρμι με την ΑΕΚ. Το ίδιο λέμε, στο λέω άλλη οπτική γωνία. Λέω εγώ ότι θα προτιμούσα, με λίγο, δεν έχω πρόβλημα να το βάλω και με ονόματα, θα προτιμούσα το Διαμαντόπουλο αναπληρωματικό από τον Ασλίδη, παραδείγματος χάρη. Παραδείγματος χάρη, λέω εγώ. Ναι. Καταλαβες. Βασικό αυτό απέδειξε σήμερα αυτό. Όταν λέω αναπληρωματικό. Όταν λέω αναπληρωματικό. Με τον Ολυμπιακό δεν τον βάζει. Θα τον είχα 18 τον Διαμαντόπουλο. Θα τον είχα. Δεν τον παίρνει το 18. Όχι. Τον ένα λέει 18. Πώς θα τον πάρει. Δεν μπορεί να πάρει. Τρίτο τον έχει. Εγώ θα τον είχα δεύτερο. Διότι μπορεί να μην είναι ο. Γραμμές έχεις ανοίξει. Να σου ανοίξουμε βέβαια. Τι με ρώτησε κανένα δύο φίλοι. Ναι. Εντάξει, 23-10, 2-87 και 3 οχταράκια. Δεν νομίζω μας πάρει κανένα. Και την πιάνω. Εδώ είμαστε. 23-10, 2-87 και 3 οχτάρια. FM και ένα σχόλιο μήνυμα αποστολή στο 54. Τι τέλος πάντων και αυτό είναι. 526. Στην Ελλάδα από εκεί το μήνυμα δεν υπάρχει. Μπορούμε να το διαβάσουμε άνετα από εκεί. Λοιπόν, για να το πιάσω τώρα από την αρχή τη σκέψη, και αν, γιατί βλέπω και παραπέντε, και αν πάρει κάποιο φίλο να τον έχουμε στην γραμμή, λέω ότι αυτό το παιχνίδι απέδειξε ακριβώς αυτό. Ποιοι δεν μπορούν ούτε καν
με ομάδα Β' Εθνικής να ανταπεξέλθουν ούτε καν σε αυτό το επίπεδο. Άρα πολύ περισσότερο δεν μπορούν στην Α' Εθνική. Και ποιοι, ενώ δεν υπολογίζονταν καθόλου, π.χ. ο Διαμαντόπουλος πρέπει να πάρει μια ευκαιρία. Και φυσικά αυτό το παιχνίδι ήταν μια απόδειξη για αυτό που, αν, άσχετα αν ο αντίπαλος είναι χαμηλής δυναμικότητας, για τον Μαρτίνεθ που όλοι ξελαραγγιζόμαστε τόσο καιρό, ότι αυτός ο παίκτης καταρχήν έβγαλε 90 λεπτό, άρα μπορούσε να βγάλει 90 λεπτό, δεν έχει σχέση με ποιον έπαιζε. Έπαιξε 90 λεπτά και έτρεχε. Άρα η φυσική του κατάσταση μπορεί να βγάλει 90 λεπτό. Με ποιον έπαιξε, θυμάσαι? Έπαιξε με την Τρίπολη και άλλαξε το παιχνίδι μαζί με το Σιώπη. Στο 70 μπήκε. Έκανε καλό μάτς δηλαδή. Μαζί με το Σιώπη και άλλαξε το παιχνίδι. Έδωσαν την νίκη. Με 2-3 ενέργειες πήρε και το πέναλτι. Ήταν πολύ καλός με την Τρίπολη. Λέω. Δεν βάζει, φίλε. Δηλαδή δεν θέλει να βοηθηθεί. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Και πρόσεξε ότι σήμερα τον είχε. Δεν ήταν και η θέση του. Αν και παίζει εκεί, τον είχε στα δεξιά πάνω στην γραμμή. Που δεν είναι εκεί η θέση του. Λογικά παίζει πίσω από το φορ. Αλλά τέλος πάντων και εκεί ανταπεξέλθει. Ήταν ο καλύτερος παίκτης του Άρη σήμερα. Πάντως πληροφορίες λένε και ράδιο Αρβίλα ότι. Τι λέει? Δεν είναι, ρε παιδί μου, τόσο ικανοποιημένη τα μεγάλα κεφάλια και στον Άρη. Γιατί δεν είναι τόσο υπάκουος ο κύριος Ερέρα. Ο υπάκουος Ερέρα. Ναι, ναι. Εδώ δεν είναι υπάκουος. Μα για λάθος ο Ερέρας λέμε τώρα. Όχι, άλλο πάντων. Εννοώ εγώ. Δεν ξέρω. Μήπως θέλουν κάποιοι αυτά... να παίζουν κάποιοι στον Άρη καθώς δεν τους βάζει. Δεν τα ξέρω αυτά. Εγώ γιατί πάντως... το μεταγραφικό σχεδιασμό όλο ποιος τον έκανε. Εγώ ο τεχνικός διευθυντής ο κ. Διαμαντόπουλος. Ποιος τον έκανε. Σίγουρο μαζί με τον προπονητή, έτσι. Και αυτός μαζί πρόκειται... με τον Θοδωρή Καρυπίδη. Ο πρόεδρος είναι για πλώνη, δεν νομίζω να έχει λόγο στις... Πώς δεν έχει λόγο, τον τελευταίο λόγο. Θα έχει λόγο, δηλαδή, ένα λεπτό, θα έχει λόγο ο Καρυπίδης, αν πάρει τον Τρέγια ή τον Ζάχο η ομάδα, είναι δύο center four, ο Τρέγιας και ο Ζάχος, και θα πει ο Καρυπίδης ποιος... Ο Καρυπίδης μπορεί να πει το άλλο. Ότι δεν μπορώ να πληρώσω τον Τρέγια γιατί έχει υψηλό κασέ. Αυτό είναι άλλο. Καλά, αυτό είναι δύσκολο. Δηλαδή. Αυτό είναι άλλο. Το BBC. Δεν μπορεί να πει ποιος από τους δύο θα πάρει. Έχουμε γραμμή. Αυτό είναι απόφαση του τέτοιου. Τέλος πάντων, δεν τελειώσαμε να πάρουμε τον φίλο. Ναι. Συγγνώμη. Όχι, να πάρουμε τον φίλο. Να πάρουμε τον φίλο. Να πάρουμε τον φίλο. Φυσικά. Βέβαια. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Καλησπέρα, παιδιά. Καλησπέρα, Ζάχο. Καλησπέρα, Τάσο. Γεια σου, φίλε. Καλησπέρα, το όνομά σου, αν θέλει φυσικά. Δήμο από Αθήνα. Ο Αριανό. Δήμο. Δήμο, γεια σου, Τίμο. Έλα, Τίμο. Τάσο, τελικά έπρεπε να μου το κεράσει, να μου το κάνει το κέρασμα εδώ στο φίλου στην ταβέρνα. Πήγες, Δεν πήγα αφού κυκλισμένο ήταν, μετά το έμαθα κι εγώ. Άμα, κοίτασε, αυτό το παραλείψαμε, ρε φίλε. Εντάξει, μήπως όταν το είπαμε δεν ήταν τιμωρία. Ή ήταν. Έλα. Λέω, μήπως όταν το είπε, όχι, είχε πει. Ευκολάκι είναι, θα σε στείλω στο Πόρτο Ράφτη σε ένα φίλο που έχει σου βλατζίδικο. Τώρα δεν παίζουμε με κανένα μάτσο τώρα στα κοντά εδώ πέρα για να πάω. Δεν πειράζει, πα έτσι από μένα. Εκεί στο Μαρκόπουλο κοντά θα σε στείλω. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αναφορικά με το μάτς του Άρη, το σημερινό δεν το είδα, δεν το πρόλαβα, ούτε καν το άκουσα. Στο προποτσίδικο που ρώτησα μου είπε ήταν 0-0 μέχρι το 80. Όχι, και μετά μπήκαν τα γκολ. Όχι, όχι. Στο 60 πόσο μπήκε το 1-0, στο 70. 67. Στο 67 το 1-0, στο 77 το 2-0 και ένα λάθος του Αναγνωστόπουλου του τερματοφύλακα του Άρη στις καθυστερήσεις. Έφυγε η μπάλα μέσα από τα χέρια του σε ένα σουτ του τέτοιου. Του Χάντι που έπαιζε πέρσι στον Άρη, 2-1. Καθυστερήσει δεν έδειξε, φαίνεται. Μήπως προλάβουν να αντιδράσουν οι άνθρωποι. Από ό,τι καταλαβαίνω, δεν πρέπει να ήταν πολύ καλή η εμφάνιση. Ξέρεις ποιος ήταν. Αγκαρία ήταν στον πρώτο. Ξέρεις ποιος έπαιζε επόπτησε. Ποιος έπαιζε. Ποιος έπαιζε επόπτησε. Ο Κούλα. Ο Κούλα Χασάν. Ο Χασάν. Πάλι Κούλα. Πάλι Κούλα. Πάλι Κούλα. Πού να χάσει ο Άρης με Κούλα, ρε φίλε, Χασάν. Καλά, και την Κυριακή έπαιζε ο Κούλα, δεν έχασε. Ναι, αλλά ήταν άλλο και την άλλη Κούλα ήταν. Άλλη Κούλα ήταν. Κούλα έπαιζε με την Κούλα. Για πες, ρε Τίμο, για πες. Τι, αυτό που θέλω να πω, το ανέφερες και εσύ, ότι προσωπικά και εγώ, με το λίγο που βλέπω μπάλα που γνωρίζω, προτιμώ το Διαμαντόπουλο, τι αναπληρωματικό του Γιουνές, χωρίς να έχει παίξει την τέρμη, αυτό που λέει ο Τρέγιας, από τον Ασλίδη. Δεν τον μπορώ τον Ασλίδη. Προσωπικά εγώ δεν ξέρω, γιατί μου βγάζει κάτι ότι δεν μπορεί το παιδί. Ο Διαμαντόπουλος, στο Β' Εθνική, πέρσι, έδειξε κάποια πράγματα. Αν θυμάμαι καλά, και τα δύο, επειδή δεν σε είπαμε, πρόσεξε, όχι ότι είναι τίποτα ιδιαίτερο, και τα δύο γκολ σήμερα ο Διαμαντόπουλος θα βάλει. Ναι, και μπήκε στο 46 ο Διαμαντόπουλος, έτσι. Ναι. Να πούμε και αυτό, δεν έπαιξε 90 λεπτά, στο 46 μπήκε. Αλλαγή μπήκε. Το παλικάρι δηλαδή, τι να σου πω, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ σαν παίκτη. Τον έχω δει όλη την πορεία του και πριν τον Άρη και την περσινή κατηγορία που έπαιζε. Που έπαιζε και σκόραρε το παλικάρι, είναι παιχταράς για μένα. Ο Ηλίας Αναστασάκος του Άρη φέτος. Ορίστε. Όπως τότε που είχε έρθει στον. Ο Ηλίας Αναστασάκος, λέω, του Άρη φέτος. Όπως τότε που είχε έρθει από τη Β' Εθνική στον ΠΑΟΚ. Του Αναστασάκου, λες, που έπαιζε μαζί με Μπακαγιώκο. Η rebounder του ΠΑΟΚ. Που βάζανε στα τελευταία 20 λεπτά βάζανε τα μπλε μάτια. Ο Μπακαγιώκος τώρα. Μπακαγιώκο και Αναστασάκος, δε φίλε.
και Μουσλίμοβιτς. Και Μούσλι. Μετά ήρθε Φιλομένο. Μετά ήρθε Φιλομένο. Τα θυμάμαι εγώ. Έχω φίλους παοξίδες και τότε τα βλέπαμε και αυτά παρέα. Λίγο την δεκάδα Άρη για να δω, να μου πείτε αν γίνεται. Λέγε, τι παίξαν και τα λοιπά. Θέλω να επαφή τώρα για τα σπίτι, έτσι. Να στην πει ο Αριανός ο Τρέγιος, περίμενε. Ναι, ναι. Αριανός δεν είμαι, αλλά την ξέρω. Λοιπόν, έπαιξε σήμερα Αναγνωστόπουλος. Τζανακάκης Μενέντεθ Σόουζα. Πώς δεν έβαλε τον Μπάσα. Ναι. Δελυζήσεις. Θα πήγε πολύ καλά με την ΑΕΚ γι' αυτό. Κολάσο. Πάλι δεν ήταν καλός. Ιντσόγλου. Νασλίδης λίγα κιλά παραπάνω έχει. Μαρτίνες. Λυσάξατε. Στο 80 έβαλε το Βίτορ. Το Εξάκι. Εξάκι δεν είναι αυτό. Το Εξάκι δεν είναι αυτό. Ο Βίτορ. Στο 80. Ναι, ναι. Είναι. Τέξει. Ελεύθερος. Ενημερωμένος στα πάντα. Παυλίδης. Στο 46 έγινε αλλαγή ο Ντιγκινή. Ναι. Και ο Γιουνέση ήταν δεκάδα, έγινε αλλαγή 46 από τον Διαμαντόπουλο. Εντάξει, είπα. Το δις σκόρε. Ωραία, μια που σε έχουμε εδώ έτσι για να, το, ναι, για να τελειώσω το σχόλιο μου, μια που είσαι στον αέρα, λέω ότι απέδειξε αυτό το μάτσο ότι κάποιοι δεν μπορούν ούτε με β' εθνική ομάδα και κάποιοι πρέπει δικαιούνται μια ευκαιρία όπως είναι ο Διαμαντόπουλος για μένα, γιατί δεν μπορώ να μιλάω και ονόματα. Τουλάχιστον να είναι μια ευκαιρία, αν όχι βασικό, να είναι τουλάχιστον επειδή είμαι στη 18 το παιδί σε κάποια μάτς. Ναι, αυτό λέω και φυσικά ότι, ο Μαρτίνεθ, αν όχι βασικό, πρέπει να πάρει σύντομα ευκαιρίες και πάρα πολλές. Διότι το παιδί και τρίπλα έχει και σούτε έχει και διεισδυτικός είναι και πάσα έχει. Δεν ξέρω αν νομίζω έχουμε καλύτερο από το Μαρτίνεθ και δεν παίζει. Δεν νομίζω. Τι να πω. Στη θέση 10. Ναι, δεν νομίζω. Σήμερα τον είχε, δεν τον είχε πίσω. Τον Ασλίδη είχε πίσω από τον. Ξεκίνησε με Γιουνές κορυφή και πίσω είχε τον Ασλίδη. Και είχε δεξιά τον Μαρτίνεθ. Δηλαδή πάλι δεν τον είχε στη θέση του, αλλά ήταν. Και στο πρώτο μήχρονο ήταν μόνος του. Μόνος του. Στο πρώτο μήχρονο που όλη η ομάδα έκανε αγκαρία, ήταν μόνος του. Έτρεχε, είχε και δοκάρι, είχε και δύο σούτ ακόμη πολύ καλά. Και γενικά ήταν πολύ δραστήριο. Δεν το είδα, δεν μπορώ να εκφέρω άποψη γιατί δεν το είδα το μάτι. Εντάξει. Εμάς το είδαν και πονέσαν τα μάτια μας. Άμα είσαι φίλος με τον Μπουγάτσα στο Facebook, ρώτα τον, πανηγυρίζει. Άμα δεν δε φίλε. Τρέγιας, ρε. Ναι, άμα διαβάσει την άρτηση, εδώ θα κλάψει. Άλλο ρε, για τον Ερέρα, ρε. Για τον Ερέρα. Δεν λέει μόνο για τον Ερέρα, για τον πρόεδρο, λέει. Εντάξει, τώρα στην Κυριακή με τον Ολυμπιακό. Κυριακή με τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει ότι είναι τρωτός. Σου κάνω τα εισιτήρια να έρθεις. Σου κάνω τα εισιτήρια να έρθεις. Διαμονή κανόνισε εσύ. Να σε ρωτήσω Τάσο, ο ΠΑΟΚ παίζει στην Τούμπα ή εδώ Αθήνα, με τον Πανιόνιο, ή με τον Ατρόμητο στο οικογενειακό διπλό. Αθήνα, Σάββατο, Σάββατο. Σάββατο, 4 η ώρα. Το Σάββατο και είναι τόσο οικογενειακό που δεν δώσαν εισιτήρια. Είναι άτυχος ο ΠΑΟΚ, βασικά, να σου πω τώρα μια που το λες. Είναι άτυχος γιατί παίζει. Τραυματίστηκε ο Κουλούρης, ο Γιαννούλης και ο Μαντισσαΐας. Όχι γι' αυτό. Είναι άτυχος που παίζει πριν την ΑΕΚ. Αν έπαιζε πρώτα το Παναθηναϊκός ΑΕΚ και δεν κέρδιζε η ΑΕΚ, εγώ θα πόντερνα στο άσοχη αυτό το μάτσι. Κατάλαβες. Παίζει όμως πρώτα ο ΠΑΟΚ. Και μετά παίζει η ΑΕΚ. Φίλε, πονταρέτο. Έξι γκολ έβαλε σήμερα στον Ηρακλή ο Ατρόμητος. Άλλο λέω. Ένα έξι. Λέω, αν δεν κέρδιζε η ΑΕΚ, τον έπαιρνε και ένα χικάκι τον ΠΑΟΚ, ας πούμε. Δεν θα υπήρχε πρόβλημα. Αλλά τώρα παίζει πρώτα ο ΠΑΟΚ και μετά παίζει η ΑΕΚ. Τιμό, επειδή είπες για φιλικό το Σάββατο, πιο φιλικό μεγάλο αγορίνα μου από αυτό που είδαμε την Κυριακή στο ΑΚΑ. Στο Σιντούμπα δεν υπάρχει. Εντάξει. Με άδειο γήπεδο. Με έξι απουσίες από την ΑΕΚ. Με τον Μπάσα να κάνει πειράματα ο άλλος στο κεντρικό αμυντικό δίδυμο. Και φορ πρώτη φορά τον Ντιγκινή. Δεν υπάρχει, φίλε. Και μετά το 2-0. Μετά το 2-0. Μετά το 2-0 κατεβασμένα τα πάντα δεν γίνεται. Έχει παίξει φορ ο Ντιγκινή. Έχει παίξει φορ στον Ατρόμητο πέρσι. Στον Ατρόμητο. Στον Άρη σου λέω. Έρχεσαι από Μπουλκουμέ με Πανιόνιο και ΠΑΟΚ. Και πα να πούμε να κάνει την τρίτη συνεχόμενη τη σου ήττα. Και κάνει πειράματα. Εντάξει. Άλλο πειράματα. Άμα χάνατε 4-0 από τον ΠΑΟΚ, θα τον είχατε διώξει τον Ερέρα. Άλλο πειράματα και άλλο φιλικό. Στα πειράματα έχει δίκιο. Στα πειράματα έχει δίκιο. Ανεπίτρεπτο. Ο ΠΑΟΚ που κέρδισε τον Πανιόνιο είναι φιλικό. Ανεπίτρεπτο πειράματα με ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Ανεπίτρεπτο. Άλλο αυτό και άλλο φιλικό. Του ΠΑΟΚ είναι φιλικά. Φιλικό στην Τούμπα δεν είναι φιλικό που οι άλλοι έμπερασαν τη σέντρα. Ποιο είναι το Παναθηναϊκό. Πλάκα κάνει. Όχι, ουλίτιδα. Όχι, Τεριδόνα. Ξέρεις τι δυσασμένα παίζανε. Τα ίδια. Ξέρεις με τι κλωτσιά έπεσε. Τι λες. Εγώ τι λέω. Κάτι αίματα που είναι στην Τούμπα. Και είναι τυχαίροι που φύγανε. Σήμερα από εκεί, ναι. Είναι τυχαίροι. Εντάξει, ειρωνεύσεις. Εγώ σου λέω. Επειδή δεν το είδες και το μάτς είπες. Μεγαλύτερο μέρος. Από το 30, από το 1 στο 30 και από το 75 στο 90. Δεν είδες τίποτα στην ουσία. Έπρεπε να δεις. Ήτανε ματσάρα. Και έπρεπε να φύγει ο Βάζελος με 5 γκολ. Ωραία. Μα το ίδιο λέμε.
Δεν λέμε το ίδιο. Το ίδιο λέμε. Εγώ λέω ότι υπήρξε ένας πάρα πολύ καλός ΠΑΟΚ, ο οποίος έκανε ένα από τα καλύτερα φετινά του παιχνίδια. Μία φάση, 90 λεπτά, μία φάση. Έκανε ένα από τα καλύτερα του φετινά παιχνίδια στο, στο πρωτάθλημα. Ναι. Στο πρωτάθλημα. Ναι. Ήταν καταιγιστικός πραγματικά. Έτσι. Ωραία. Και από την άλλη πλευρά ήταν ο Παναθηναϊκός ο αίτητος με τα μωρά του Δόνη που όλη τη βδομάδα μας άρεσαν. Που δεν κάναν φάση, μπέμπιδε. Και γράφαν πρωτοσέλιδα που στην δεν Αθήνα. Φάση. Ο Τίμος κάναν φάσεις. Ο Τίμος είναι στην Αθήνα και διάβαζε τα πρωτοσέλιδα. Πάντε και ξεβρακώστε τους και πάρτε τους. Έτσι έλεγαν Τίμο, για πες εδώ και πιστεύω. Έτσι γράφαν. Δεν έχω τέτοια εικόνα, Τάσο, τα παραλές. Καλά. Παραλέω. Τώρα στο ημίχρονο θα δείξω πρωτοσέλιδα. Από πράσινες φυλάδες δεν τη γράφανε. Σε ραδιόφωνο είναι. Ναι. Σε ραδιόφωνο. Σε σένα, ρε. Άσε, στο ίντερνετ εδώ. Καλό. Κατάλαβες. Ναι. Τίποτα. Λοιπόν, πρέπει να κάνουμε το διάλειμμα, Τίμο. Να σε καλά, Τίμο. Κοίταξε, επειδή στο Άρης Ολυμπιακός χρωμός δεν βλέπουν Άρης, δες το τουλάχιστον, ρε φίλε, από την αρχή. Όχι, μην το βλέπεις εσύ. Έτσι, ο πρισφυρμένος από πώς δεν το είδες. Έτσι, έτσι. Και να είσαι νοητά. Αφού είπες δεν είδες σήμερα το μας, πώς θα βλέπεις όλα. Αυτό είπα, εκτός από το σημερινό, αυτό είπα, εκτός από το σημερινό που δεν πρόλαβα, Σάββατο. Τα υπόλοιπα τα έχουν πει όλα. Δευτέρα παίζουμε, να ξέρεις, Δευτέρα. Δευτέρα, δουλεύω, δεν προλαβαίνω να πω. Δευτέρα παίζουμε. Δευτέρα πέρα. Πάμε τώρα να τρώμε παιδί στην Τούμπα ή εδώ πέρα Αθήνα. Αθήνα, ρε, Αθήνα. Αθήνα, ρε. Θα πάω. Σάββατο. Θα πάω. Κατάλαβα. Να πα αγοράκι μου, να πα. Φενταγίν, λέει. Δύο ημίχρονο, δύο τελικό. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, τι μου. Δεν προλάβει. Δεν προλάβει πεντάλεπτο να. Να ξέρεις και πάμε στο break. Στατιστικά, από το νούμερο 12 ξεκολλάς πολύ δύσκολα. Διάλειμμα. Λοιπόν, επανήλθαμε μετά και το δεύτερο διαφημιστικό διάλειμμα. Βρισκόμαστε πάντοτε στο Λίμπερο 107,4. Η εκπομπή που ακούτε έχει τίτλο Ράδιο Μαρμίτα. Τάσος Τρέλιας και Ζάχος Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. Μέχρι τις 10 θα σας κρατήσουμε, πιστεύω, καλή συντροφιά. Το 2310287 και 3 οχτάρια ανοιχτό, όπως και το 6945287 και 3 οχτάρια. Εσύ βλέπεις κάτι και εγώ βλέπω εδώ. Κύπελο, ναι, με έστειλε ο φίλος ο Θανάσης. Εδώ βλέπω κάτι δηλώσει του Ερέρα που λέει Διαμαντόπουλος Μαρτίνεθ. Καλά, ναι. Πλάκα μας κάνει. Α, Μαρτίνεθ, ναι, το Μερέντεθ νόμιζα. Το Μαρτίνεθ εννοεί. Μαρτίνεθ. Η Τζόγλου απέδειξε ότι είναι έτοιμη. Πολύ σημαντικό για μένα ότι υπάρχουν αυτοί οι παίκτες. Να τους παίρνεις και αποστολή και να τους βάζεις και στην 11 κάποιους από αυτούς τότε. Ποιος το λέει αυτό? Ο Ερέρα. Mm, ο Ερέρα. Mm. Ναι, ο Ιτζόγλου, να πω την αλήθεια, στο δεύτερο ήταν καλούλης. Καλούλης ήταν, συμπαθητικούλης. Στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Μαρτίνεθ ήταν ο καλύτερος στο γηπέδο, εντάξει, μακράν. Ο Διαμαντόπουλος, μόνο που έβαλε τα γκολ, σημαίνει ότι δεν υπομονεί ο Βαν Μπάστεν, αλλά τουλάχιστον να βρεθεί στη μικρή περιοχή είναι επικίνδυνος. Αυτά για το μάτς. Εντάξει, μην το. Να πούμε λίγο για την. Να πούμε ότι οι γραμμές βασικά είναι ανοιχτές. Το είπα, είπα τα νούμερα. Έτσι. Άλλη μια φορά το λέμε για τους φίλους που συντονίστηκαν 23, τώρα. 10, 287 και 3 οκτάρια. 23, 10, 287, όπως λέει ο Ζάχος. 8, 8, 8, 69, 45, 287 και 3 οκτάρια από κινητό με χαμηλή χρέωση. Δεν θα προλάβεις γιατί. Έτσι. FM γεννό σχόλιο μήνυμα, αποστολή στο 54526. Ντροπαλούλιδες και όσοι κρυφακούτε. Δεν θα προλάβεις, το είπα. Εντάξει, απλά να αναφέρουμε ότι ο ΠΑΟΚ στο βόλεϊ, ο πατριάρχης του ελληνικού βόλεϊ τα τελευταία χρόνια, για να μην γινόμαστε και μαϊντανοί, έτσι, γιατί είναι και ο Ηρακλής στο βόλεϊ. Ναι. Με ο πρώτος που έφερε πρωτάθλημα, ξέχασε να πεις ποιος είναι. Ο Άρης. Θυμάσαι ποιος έφερε πρώτο σε ευρωπαϊκό, ναι. Ο Άρης στο βόλεϊ, στο ελληνικό πρωτάθλημα, είχε πάρει το πρώτο. Και στο... τα τελευταία χρόνια όμως ο ΠΑΟΚ είναι ο πατριάρχης του ελληνικού βόλεϊ με double. Δύο έχετε. Τρία. Τρία. Τρία συνεχόμενα. Σοβαρά. Τρία έχει πάρει ο ΠΑΟΚ, τρία συνεχόμενα στο βόλεϊ. Τι λες. Πήρε χρυσή πρόκριση μέσα στην Κωνσταντινούπολη σε ένα δραματικό παιχνίδι που κρίθηκε στα 6 σετ. Κατάφερε όμως ο Πατριάρχης του ελληνικού βόλεϊ, το λέω, να πάρει το εισιτήριο για την επόμενη φάση μέσα στην Κωνσταντινούπολη. 3-2 επικράτησαν οι Τούρκοι. 3-2 είχε κερδίσει και ο ΠΑΟΚ μέσα στο ιδιόκτητο ΠΑΟΚ Sports Arena. Παίχτηκε το χρυσό σετ για εμάς που ξέρουμε από βόλεϊ. Εσείς δεν νιώθετε, αλλά θα το αναφέρουμε για να το μάθετε. Δεν ξέρω και κανένα δημοσιογράφο του βόλεϊ να αποδείξει. Το δίκανο! Ναι, ρε παιδί, πώς είναι το χρυσό γκολ. Ναι. Πώς είναι η παράταση. Ναι. Χρυσό σετ λέγεται. Χρυσό σετ. Αργυρό υπάρχει? Όχι. 13-15 επικράτησε η ομάδα της Θεσσαλονίκης και άλλωσε μια φορά την Κωνσταντινούπολη. Μπράβο. Την πόλη. Ναι, ορίστε. Φάτω. Ναι. Την πόλη. Πάμε στο φίλο που είναι. Πάμε στο φίλο, τον κρατήσαμε και καλησπέρα. Καλησπέρα στον κύριο Πατριάρχη. Καλησπέρα στον Αυτοκράτορα. Καλησπέρα. Και στο Μητροπολίτη δεν είπες. Καλησπέρα στο δυνατό δίδυμο της Βορείου Ελλάδος. Καλησπέρα σας, κύριε. Καλησπέρα. Το Μητροπολίτη δεν είπε στον Ηχολήπτη όμως, τον Χρήστο. Μητροπολίτης. Μητροπολίτης Ηχολήψιας. Καλησπέρα στον κύριο Μητροπολίτη. Καλησπέρα, άνθρωπε.
Είναι φοβερός ο Κροσέ, εντάξει. Ο οποίος ονομάζεται Χρήστος. Χρήστος Κιώσης. Αριανός. Χρήστος, ωραίος. Αριανάρας. Ωραίος. Καλά, όλοι οι ωραίοι είναι Αριανοί, εντάξει. Εντάξει. Καλά, δεν το βλέπεις, που ξέρεις ότι είναι ωραίος, ε. Σαν άνθρωπος. Α, εγώ εσένα πιστεύω. Εντάξει, εντάξει. Και ο Κισάν Παλίκαρος, επιβλητικός, θεριώδης. Δεν έχω αδερφία του, την έδινε. Κοίταξε, εφόσον παίζει καλά τα συστήματα, τα ηλεκτρονικά. Είναι κορυφή. Όλοι οι κολλήπτες. Καταρχήν είναι ευχάριστος άνθρωπος, είναι χαμογελαστός. Όποτε το βλέπεις, χαμογελάει. Σωστό. Έτσι. Τώρα λίγο περίεργο για Αριανό αυτό, αλλά εντάξει, είναι στον άνθρωπο. Η καρδούλα του, ξέρω, αλλά εντάξει. Καλά, ρε, εσύ με ποιον είσαι. Κάνε ηγεσία. Φά το χαστούκι. Για πες. Πάντως παίρνει πάσα κατευθείαν. Κατευθείαν, νιώθει πολύ. Είναι center forward. Νιώθει, Διαμαντόπουλος. Αλλά μέσα στη μεγάλη περιοχή τη βάζει, δεν καταλαβαίνει. Να μην πω γιουνές. Περίμενες να κερδίσει ο Άρης για να πάρεις, ε. τι είχα. Όχι, ρε φίλε, εγώ πάντα παίρνω. Μια φορά τη βδομάδα του. Μια φορά τη βδομάδα. Μετά το Παοκάρης πήρε, αλλά έπεσε, αν θυμάσαι. Πένε, έπεσε. Πήρε, έπεσε. Έπεσε γιατί. Προσφυλή συνήθεια. Προσφυλή συνήθεια. Το πέσιμο. Ασύστονε, ρε. Εντάξει, ο δορυφόρος του Θεού. Αυτό βγήκε να πει, άντε, πε. Τζάκο μου. Αυτό που βγαίνει και σήμερα είναι αυτό που δικαιώνεται πάλι. Τώρα θα μου πεις, καλά ρε Μπαστόνιζε. Δικαιώνεται ο κύριος Πατριάρχης. Τι είπε ο Πατριάρχης. Ο οποίος έλεγε, παιδιά, χρειάζεται υπομονή. Είναι καινούργια ομάδα και θέλει να χτιστεί. Για να χτιστεί θέλει υπομονή. Μέρα με τη μέρα, ώρα με την ώρα, μήνα με το μήνα. Δεν είναι απλά τα πράγματα, πατάμε το κουμπί και βγαίνει χοντρή. Δεν γίνεται. Ναι, εντάξει. Κατάλαβες. Mm-hmm. Και αυτό που από τη σημερινή προπόνηση βγήκε ένας παίκτης τουλάχιστον. Ο οποίος θα πιστεύω ότι θα χρησιμοποιηθεί στο άμεσο έργο. Το Διαμαντόπουλο λες. Φυσικά. Mm. Γιατί εγώ πέρυσι που τον παρακολουθούσα, γιατί εγώ πήγαινα και ξέρεις όλα τα... Ναι. Σε όλα τα γήπεδα μέσα έξω δεν είχα θέμα. Γιατί πάνω απ' όλα πρέπει ο Άρης να ανέβαινε εκεί που έπρεπε. Δεν φανταζόταν κανείς τον Άρη εκεί που ήταν. Έτσι. Νίκο, στη Δράμα πήγες. Στη Δράμα πήγες. Εκτός της Δράμας, της Αρναίας. Όλα τα ξέρω, να ξέρεις. Ναι, κανένα δυο. Δύο φορές πήγες στη Δράμα. Τι έκανε εκεί στη Δράμα. Όχι, στη Δράμα τη δεύτερη φορά δεν πήγα. Πέρυσι δεν πήγα. Την προηγούμενη είχα πάει. Τι αποτελέσματα βγήκαν, ρε παιδί μου. Χάναμε. Εντάξει. Το λέω ο διπλανός. Όχι, ρε. Νομίζω ότι είσαι ο Τίμος της Θεσσαλονίκης. Εγώ τι να πω, ρε. Όχι, τι γελάω, Χάρη. Τι γελάζω. Δεν μου γίνανε. Ξεκινήσουμε εδώ. Έριξε. Λοιπόν. Έλα. Και τι λέγαμε. Λέγα το Διαμαντόπουλο. Για το κερδισμένο παίχτη. Επειδή το παρακολουθούσα από πέρυσι, έχει φωνικό αίσθητο. Είμαι στην περιοχή, δεν καταλαβαίνει Χριστό. Ντάξει, πήρε καλώς. Την μπάλα, τη γάζωσε. Τη φύσηξε. Δεν το σκέφτεται πολύ πολύ. Νίκο, τώρα πέραν τη πλάκα που κάνουμε, με τα σπάτα παίζαμε. Δεν ενθουσιάζουμε. Ναι, με τα σπάτα παίζαμε. Εντάξει. Δείχνει ότι μπορεί να πάρει ευκαιρία, ρε παιδί μου, να πάρει μια ευκαιρία. Γιατί, τη δικαιούται. Άσχημα είναι. Όχι, δικαιούται, ρε παιδί μου. Στο κάτω-κάτω δεν χρησιμοποιήθηκε ποτέ. Περισσότερο, αυτό θα παίρνει και φανέλα. Μα πόσο. Αν είναι να πάρει ο κάθε παίκτη τη φανέλα σπίτι του. Θεωρώ ότι είναι πολύ καλύτερος τουλάχιστον από τον Ασλίδη. Πόσο χειρότερος να είναι από τον Ασλίδη. Ο ανταγωνισμός, δηλαδή. Άκουσε με, ο ανταγωνισμός κάνει καλό πράγμα. Φυσικά ο ανταγωνισμός κάνει. Πάντα κάνει καλό. Συναγωνισμός, ανταγωνισμός. Φυσικά. Υγιής, έτσι. Φυσικά. Σε οδηγεί σε καλά αποτελέσματα επί του συνόλου. Αυτό. Έτσι. Έτσι. Όπως και ο Αναγνωστόπουλος, τώρα αυτό το γκολ που τρώει στο 90. Θα μου πεις εντάξει, είναι η θέση συγκεκριμένη που το λάθος φαίνεται και χτυπάει στο μάτι πολύ. Φαίνεται όμως τουλάχιστον στα δικά μου ότι δεν. Όπως λέω για τον Κολάσο δηλαδή, κατά κάποιο τρόπο δεν. Το παλικάρι εντάξει, ένας μέτριος θεματοφύλακας. Κοίταξε και για τον αυτόν τον παίκτη που λέγανε, πρόσεξε, για, ποιον, για τον παίκτη που λέγανε στο ΠΑΟΚ αυτό το... Για ποιον. Το Κατσερίδη. Το Βέρμπλουμ. Το Βέρμπλουμ. Τον έδωσε τον Βέρμπλουμ, φίλε, την Κυριακή. Τι έκανε. Φαινόταν στην αρχή ήταν ότι λες καλάραση. Γι' αυτό παλεύατε όλο το καλοκαίρι. Ναι, και τώρα τι έγινε. Προχθές. Μισό. Έδειξε καλά στοιχεία, φίλε. Προχθές.
φυσικά. Με τους 12χρονους, εντάξει. Θα τον δούμε. Ποιοι 12χρονοι, άσε το παραμύθι τους 12χρονοι. Με τι, με τι. Καλά, τώρα δεν είναι 12χρονοι. Όλο το καιρό λέμε 12χρονοι, τώρα δεν έγινε. Α, δεν είναι. Ήμουν κάτι φιλαράκια. Και λέω αυτός ο μαύρος, τι είναι, 19 χρονών. Αυτό το Κουλυμπαλί. Το δεξί μπακ, τι είναι αυτός. Το Κουλυμπαλί, λες. Τρεις ξένους δεν δικαιούνται αυτοί. Τι... Το Κουλυμπαλί, ο άλλος ο Ιταλός μπροστά. Κουρμπέλης πόσο είναι, ρε φίλε. Back, ο Κουρμπέλης πόσο το είναι. Back, το αριστερό μπακ, ο Κουρμπέλης. Ο επιθετικός, ο Μακέντα, πόσο είναι. Ο Κέντα. Α, μπράβο, Μακέντα. Τι κάθε, άμα πάρεις ένα-ένα. Κοίταξε, άμα τους πάρεις ένα-έναν, θα δεις ότι έχουν με μέσο όρο κάπου 25-28 χρονών. Καλά ρε, οι μπέμπιδες μας λένε του Παναθηναϊκού, οι μπέμπιδες. Ποια μπέμπιδες τώρα, βρε, ποιοι μπέμπιδες. Είναι 2-3, 3-4 να είναι το πολύ. Χατζηγιοβάνιδες, Μπουζούκηδες και πιάνο. Μπουζούκηδες και ακόμα κανένα δυο είναι. Και βιολί. Εντάξει, θα τους δούμε, θα τους δούμε. Διαχρονικά κρίνεται ένας παίκτης, δεν κρίνεται από μία εμφάνιση ή δύο. Κοίταξε τώρα τα παιδάκια που με λένε παιδάκια. Ποια παιδάκια, δεν είναι παιδάκια. Δεν τους βάφτισα εγώ, ρε. Μπέμπιδες δεν τους λένε, οι μπέμπιδες του Παναθηναϊκού. Εγώ τους βάφτισα. Θέλω να του περάσουν έτσι, αλλά είναι μούφα. Μούφα είναι. Άστο. Μούφα είναι. Εντάξει. Και εγώ ψεύω, θα ξεκινήσω ο Παναθηναϊκός, αλλά εντάξει. Ότι υπάρχουν 2-3 ταλέντα. Τελικό 0-1 να πούμε. Τρίκαλα Τρίπολη. 0-1. Ότι υπάρχουν 2-3 ταλέντα τα οποία έχουν διακριθεί στις πρώτες 8 αγωνιστικές είναι αναδιαφυσβήτητο. Το έχουμε δει όλοι. Αλλά είναι και καλό για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Είναι καλό. Αλλά όχι και να μου πει. Πρόσεξε λίγο, Νίκο, αν δεν τα κάψουν αυτά τα παιδιά. Αν δεν τα... Είμαστε στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Αν δεν τα κάψουν, αν δεν τα πουλήσουν, αν δεν τα τρελάνουν τα παιδιά, γιατί αυτό γίνεται το συνήθως. Εντάξει. Θα υποφεληθούν 2-3 μανατζαρέοι, θα υποφεληθεί ο σύλλογος και θα δεις ότι υπάρχει περίπτωση αυτά τα παιδιά να βουλιάξουν. Σωστό αυτό. Δηλαδή, αν δεν τα κάνουν κεφάλαιο την κατάλληλη στιγμή τώρα και να τα αξιοποιήσουν και αγωνιστικά αυτά τα παλικάρια, θα καούν και θα χυθεί το γάλα όπως κάηκαν δεκάδες τέτοια παιδιά. Δεν θα τα κάψουν, πρόσεξε. Ναι. Δεν θα τα κάψουν από την άποψη. Εμείς τη δικιά μας θυμάμαι ομάδα πριν καμιά 5-6 χρόνια είχαμε βγάλει κάτι ωραία ταλεντάκια, αλλά τα κάψαμε, ξέρεις γιατί. Γιατί δίπλα τους δεν είχαμε μεγάλους παίκτες, φίλε. Εμείς περιμέναμε δηλαδή μόνο με πιτσιρίκια να κάνουμε. Δεν γίνεται μόνο με πιτσιρίκια. Πρέπει να βάλεις και ένα δυο παίκτες έμπειρους δίπλα. Οι δάλλους θα καούν. Σωστό, βέβαια. Σωστό είναι αυτό που λες. Δεν μου λες, τι φωνή έχεις για την Κυριακή? Θέλω να πιστεύω. Θέλω να πιστεύω και πιστεύω ότι θα τα δώσουν όλα. Όλα για όλα. Ναι. Βλέπεις Άσο καθόλου? Βλέπω φυσικά. Άντε, πάρε ένα Άσο. Όπως τον είδα, ειλικρινά στο λέω, έτσι όπως τον είδα προχθές στον Ολυμπιακό. Αυτός ο Ολυμπιακός τώρα πέραν της πλάκας είναι δηλαδή για λύπηση. Είναι ρε, αυτός ο Ολυμπιακός. Λοιπόν, γιατί παρακαλώ, τον είδα προχθές με τον Αφόνα Αθηνών. Ναι. Ήταν αξιοθρύνητος ο θρύλος. Σκόραρε κάποιος Μάνος στο 90 με τριπλή καραμπόλα. Ο Μάνος πέρσι ήταν παρακαλώ, ρε, σκόρες στη Β' 20. Οι περισσότερες πιθανότητες είχε ο Απόλλωνας να βάλει γκολ. Καλά, να το βάλουν στο Champions League να παίξει τότε. Και ο Διαμαντόπουλος έκανε καλό πρωτάθλημα πέρσι και έβαλε πάρα πολλά γκολ. 16. Έτσι δεν είναι. Απλά και δεν παίζει δεκάδα στον Άρη. Ούτε καν αναπληρωματικό δεν τον έχει. Ούτε 18 δεν τον παίρνει πολλές φορές. Τέλος πάντων, ο Ολυμπιακός. Για μένα ο Άρης θα πρέπει να κάψει, ρε φίλε, αλλά πρέπει να τα δώσει όλα. Αλλά δεν πρέπει να κάνει αλχημίες, έτσι. Όχι, όχι, αλχημίες και τα πειράματα τέλος, είπαμε. Δεν όχι. Έχει τώρα. Δεν παίζει. Τώρα τέλος, βέβαια. Τώρα τέλος. Πήγαμε μέσα στο ΑΚΑ, με έβαλε τον Μπάσα. Με τον έβαλε τον Μπάσα κεντρικό αμυντικό δίδυμο, ενώ έχει δελεζήσει και Σόουζα. Έφαγε τετράμπαλο με μισή ΑΕΚ με άδειο γήπεδο. Στο φιλικό, γι' αυτό το λέω φιλικό, ρε φίλε. Μετά με παρεξηγεί. Και εγώ με τον Παναθηναϊκό. Συγγνώμη, ρε φίλε. Λέγει ότι δεν. Μου κάνει εμένα αλχημίες και πειράματα τώρα, πάρε ένα χ, ρε φίλε. Πάρε ένα χ. Και με το χ. Έρχεσαι από δύο μπουλκουμέδες. Με τον Μπάου και τον Πανιόνι. Λάθος του προπονητή. Και κάνει πειράματα. Λάθος του προπονητή. Εντάξει. Λάθος του προπονητή. Δεκτό. Τι να κάνουμε δηλαδή. Συγγνώμη. Άλλο λάθος, άλλο φιλικό. Το είπε. Δεν του αξίζει αυτή τη ομάδα αυτή η αντιμετώπιση. Α πούμε προχτές, ρε παιδιά, δηλαδή έλο. Κρίμα. Είναι κρίμα, δηλαδή όλη η Ελλάδα λυπήθηκε. Δηλαδή πέρα από τα χαζά που λέμε. Εντάξει, όχι η Ελλάδα, εδώ έχει δηλαδή κανένα. Μέχρι και ο Τρέγιας λυπήθηκε που χάσαμε, σκέψου. Εγώ το είχα δώσει άσο 2-0. Και εγώ άσο είχα δώσει το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός καρφί. Ένας που αγαπάει το ποδόσφαιρο. Καρφωτό. Δεν το ήθελε αυτό, ρε φίλε. Πώς θα γίνει. Δεν βάζαμε τα δύο μάτσα άσο να οικονομήσουμε, αλλά δεν το δεν μ' ακούς. Υπάρχει ότι ασχοληθήκαμε με τη διαιτησία, ασχολούμασταν, ξέρω εγώ. Με τον Τζίλο, με τον Τζίλο, ναι. Με τον Τζίλο. Και τελικά ο Τζίλος ούτε καν χρειάστηκε. Άψογος. Αφανίστηκε.
Άψογο. Πενταρίσιο. Ήταν εκτό κατάσταση. Αυτό δεν είναι που έριξε το πέναλτι δύο μέτρα έξω με τη Λαμία. Αυτό δεν ήταν. Αυτός ήταν. Πέρα από, το, από τη σφαγή με τον Αιγινιακό που είχατε. Λαμία ΑΕΚ ήταν αυτό. Δεν το ξέρω. Αυτό δεν ήταν που. Που ήταν στο Λαμία ΑΕΚ. Μπορεί να κάνουμε και λάθος. Το πέναλτι. Το πέναλτι. Α, το Λαμία ΑΕΚ. Ναι, ναι. Το Λαμία ΑΕΚ, το πέναλτι έξω από το. 1,5 μέτρο έξω από την περιοχή πέρσι. Τρέγια, εδώ βλέπω ότι στον όμιλο είσαι τρίτος, να ξέρεις. Πού? Αφού δεν έχω παίξει, ρε φίλε, έχω ένα μάτς λιγότερο. Εγώ βλέπω ηγεσία, τρίτο το βλέπω. Βάλτο. Ναι, παίζεις με τον Εργοτέλη. Να σου πω και άλλο. Αυτοί δεν ενδιαφέρονται για τίποτα άλλο πλην του πρωταθλήματος. Εντάξει, σωστό αυτό. Σωστό. Σε έχω για ευγενικό παιδί, πάρε πίσω το αυτή και ονόμασε ποιους. Αυτή ρε, το αυτή. Άκου αυτή. Συμπολίτες, υποψήφιες. Ούτε το όνομα ήθελε να πει. Συγγνώμη. Κακοπροαίρετος. Όχι, δεν λέω κακοπροαίρετο. Μην είσαι έτσι. Πρόσεξε τι λες. Άντε ρε Εργοτέλη, κάνε το δάγμα σου. Σε ακούει ο άλλος, θα σε μαλώσει όταν πας. Μετά πού κατευθύνεσαι. Ποιος. Ο Στόγιαν. Ο Βράκοβιτς. Α, και το άλλο αυτό που ήθελα να πω προηγουμένως, ας πούμε. Και κλείνεις με αυτό. Εσύ είδες το, πώς το λένε, το Σέρβο, πώς το λένε, το σέντερφορ που έχει. Τον Μπρίγιοβιτς. Τον Μπρίγιοβιτς, μπράβο. Και λες, αυτό είναι σέντερφορ, ρε φίλε. Ναι, είναι. Είναι το βαπτίζω σέντερφορ. Είναι σέντερφορ. Είδα και τον μαύρο που τραβήχε πίσω στη φάση του γκολ. Έλα, Ζάχο. Ναι, τον είδα. Τι πίσω. Έχει χάσει ο Πάουκ μάτια, δηλαδή. Άλλο αυτό, εγώ τη φάση του γκολ. Για 6-0 είναι. Το φιλικό. Αν ο Τρέγκες είναι φιλικό, σε εκείνη την περίπτωση θα πεις επίσης. Αυτό του λέω. Αυτό του λέω. Τι μου λέει. Όταν λέει φιλικό εκείνο θα ακούει. Εγώ δεν άκουσε. Εγώ δεν ξεκίνησα με φιλικά, το ξεκίνησα. Εφόσον το ξεκίνησα, θα βλέπω κι εγώ. Κατάλαβε. Εδώ μα λε φιλικό, ρε φίλε, το Πανιόνιο Πάοκ. Μα λε για τα Γιάννη φιλικό, για τον Πανιόνιο φιλικό. Εγώ δεν θα σου πω, έφαγε 4 εκεί με μισή ομάδα και άδειο γήπεδο. Μετά από δύο μπουλκουμέδε. Λάθη του εδώ. Μου έβαλε τον μπάσα να πούμε. Τον ανακάλυψε, τον βάλει στόπερ. Μα σε αυτό έχει δίκιο. Εντάξει. Δίκιο είσαι αυτό. Μαρτίνε δεν έβαλε. Μα εγώ τα είπα. Δεν εσύ δεν έβαλε. Σόουζα δεν έβαλε. Μα αυτά που λες τα λέω εγώ. Αυτά είναι λάθη του προπονητή. Όχι φιλικό. Λάθη του προπονητή. Δεν αναιρεί το λάθος όμως. Άμα είναι τα λάθη την άποψή μου. Τα λάθη του προπονητή. Τεκμηρίωσα γιατί το είπα φιλικό. Δεν είναι μία η αιτία. Μα και εγώ το είπα. Δεν είναι μία η αιτία. Τα ίδια που είπε τα είπα πριν εγώ. Δεν είπε όμως για το άδειο γήπεδο. Τι να πω για το άδειο. Δεν είπε για του δύο μπουλκουμέδες του πριν. Τι να κάνουμε δηλαδή. Άμα είναι δύο μπουλκουμέδες. Δεν είπε για τι απουσίες. Άμα κάνει δηλαδή δύο ήττες στο τρίτο μάτς σημαίνει ότι δεν κάνει λάθη ο προπονητής. Τώρα που θα κάνει την τέταρτη συνεχόμενη θα σου πω εγώ. Ο προπονητής ακόμη προφανώς δεν έχει προσαρμοστεί στο ελληνικό πρωτάθλημα γιατί δεν έχει μάθει ακόμα το ελληνικό πρωτάθλημα. Προφανώς δεν άκουσε το σχολείο μου την Τρίτη γιατί Δευτέρα ήταν το μάτς του ΠΑΟΚ. Δεν κάναμε εκπομπή. Δεν άκουσε. Αν δεν έμαθε. Τι θα πει δεν έμαθε. Εντάξει. Να μην έχει μάθει το πρωτάθλημα. Όχι, ναι. Αυτό έχουν ευθύνη αυτοί που είναι άκουσε, δίπλα του. Αυτοί που είναι δίπλα του πρέπει να του πούνε 100%. Ότι εδώ δεν είναι 100%. Ισπανία να κάνεις 5 ήττες, 6 ήττες και να μένεις. Κάπως έτσι 100%. Να του το πούνε. Χρειάζονται βαθμουλάκια. Όπως και να έρχονται, κατάλαβες. Λοιπόν, αν δεν μπορείς 100%. Να κερδίσεις ένα μάτς, καλό είναι να μην το χάνεις κιόλας κάποιες φορές. Με το χέρι στην καρδιά. Καμπάλ το χέρι στην καρδιά. Επειδή είσαι αντικειμενικός άνθρωπος. Την Κυριακή. Αν θα χάσεις, θα ξαναχειροκροτήσεις όπως με τον ΠΑΟΚ. Δεν χειροκρότησα, αυτός αποκλείται. Δεν χειροκρότησα. Αφού θα στο πει, το ξέρω. Σε αυτά τα θέματα μαλώνουν. Δεν χειροκρότησες. Όχι. Θες να χειροκροτήσει ο κόσμος ή όχι, άμα θα χάσεις. Όχι ρε, τρελώσεσαι. Τα ξέρω. Χειροκροτήσει για ποιο λόγο. Θες να αποδοκιμάσει. Ούτε. Κοίταξε να δεις. Είμαι υπέρ της αποδοκιμασίας, αλλά όχι τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εντάξει. Είμαι υπέρ της αποδοκιμασίας, αλλά όχι τη δεδομένη χρονική. Σεβαστό. Πες μου και ένα. Που είναι ομάδα τριών μηνών. Πες μου και ένα τελικό σκορ. Αυτό που σε ρωτάει. Ωραία. Πες μου και ένα τελικό σκορ. Ατρόμητος πάω Σάββατο. Και Άρης Ολυμπιακός Κυριακή. Πάμε από το πρώτο, το Σάββατο. Ατρόμητος πάω 1-2. 1-2. 1-2. Μην το λες. Άλλο σκορ παίζει και εσύ. 1-2 λες. Του δίνεις ασίστρε. Αυτό θυμάται. Ασίς του δίνεις. Άρης Ολυμπιακός, 2-1. 2-1. Μπράβο ρε. Ωραία. Γεια σου ρε Γεσία. Μπράβο. Είσαι ωραίος ρε Γεσία. Είσαι ωραίος. Παίξε αυτά και αν κερδίσεις γράψε. Από τότε που δημιουργήθηκε το ράδιο Μαρμίτα, ναι. Έχει ραδιοφωνική βελτίωση αυτός ο άνθρωπος. Ποιος? Και αντικειμενικότητα. 150%. Ναι, εγώ βγάζω καπέλο. Πρώτη φορά έτσι σε τόσο αντικειμενικό αριανόπαδο. Ωραία. Ο Παπαδόπουλας τι λέει.
Εσείς άχω λέει, αυτός είναι ο ηγεσίας, μήπως τον έχουν απαγάγει εξωγήινοι. Ο Παπαδόπουλος. Δημιουργήθηκε το ράδιο Μαρμίτα, ναι, η εκπομπή η οποία είναι αντικειμενικότητα. Τον... Λέει πάντα αλήθεια. Λέει πάντα, ναι, τα πράγματα με το όνομά του. Έτσι, έτσι. Δεν μπορεί να πει κάτι διαφορετικό ο Νίκος, γιατί έχει και το στοιχείο του φιλότιμου μέσα. Θρέγια, πραγματικά ποιητής πρέπει να είσαι στην προηγούμενη ζωή σου. Πραγματικά. Ήμουν. Ο Παπάρας. Παπάρας. Πάμε στον επόμενο. Δεν ξέρω. Γραμμή ή τέτοιο έχουμε. Χριστό. Κάτσε, λέει αποτελέσματα ο Χριστάκης νομίζω. Χριστάρα, οπα, θα κάνουμε διάλειμμα. Θα κάνουμε το διάλειμμα των 9.30 παιδιά. Θα επανέλθουμε. Θα σας πούμε την ανακοίνωση που έχει βγάλει η ΠΑΕ ΠΑΟΚ. Περνάει στην αντεπίδεση με αφορμή αναρτήσεις που αφήνουν υπαινιγμούς κατά της εντυμότητας της ΠΑΕ. Πάω κατά κρατικού ραδιοφώνου και κάποιων δημοσιογράφων της ΕΡΤ. Μείνετε εδώ κοντά μας. Έχουμε και κανένα 2-3 ακόμα hot θεματάκια να τα συζητήσουμε παρέα στο 2310-287-888. Break. Επιστρέψαμε για τα τελευταία 20 λεπτά της εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα. Βρισκόμαστε στο Λίμπερο 107 και 4. Όπως κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 10-12, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 8-10. Τάσο Στρέγια, Ζάχο Ντρούλινγκ πίσω από τα μικρόφωνα. 2310-287-38, 6945-287-38. Ανοιχτό το τηλεφωνικό μας κέντρο. Περιμένουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα. Κάτι ήθελες να σχολιάσεις, να διαβάσεις. Ναι. Πρόσεξε με. Μισό λεπτό λίγο να το. Ναι. Λοιπόν. Τι είναι αυτό. Τι σας έκανε πάλι το κρατικό ραδιό. Να πάω το όφωνο. Το όφωνο, πρόσεξε με. Πατίζω. Χλάτς Μπαντάμ. Ναι. Πάω κατά κρατικού ραδιοφώνου. Στην αντεπίθεση υπάρχουν αφορμή αναρτήσεις που αφήνουν υπαιρνιγμούς κατά της εντυμότητά της. Αναφέρεται στα δημοσιεύματα των κρατικοδίαιτων υπαλλήλων της ΕΡΤ του κυρίου Άρη Γάτα. Είναι ο Άρης Γάτας είναι ο ένας. Άρης Κάτα. Και τον άλλον λίγο, να θύμισε μου λίγο, μισό λεπτό, δώσ' μου λίγο. Λίγο. Αυτό είναι. Πώς το λένε αυτόν, Άρη, τον άλλον. Τρέχει, έχεις γίνει στο διαδίκτυο, έχεις γίνει τέτοιος. Βλέπω τα μεγαλώνεις στη σελίδα σε χρόνο DT, μπράβο. Ναι, δεν μπορώ να το θυμηθώ τον άλλον. Ναι, τέλος πάντων, δεν παίζει. Το θυμηθώ, ένας ακόμα είναι. Ωραία, και τι γράψαν, ότι, τι σας πείραξε, ότι. Τα έχω εδώ. Έχω εδώ τις αναρτήσεις. Ναι. Τι είπε ο Άρης Κάτ. Μισό λεπτό. Δώσ' μου λίγο μισό λεπτάκι. Ναι, θα σου για πω. Να ξέρουμε δηλαδή. Λοιπόν. Ναι, θα πάρουμε το φιλένα λοιπόν. Τώρα, ότι ο ΠΑΟΚ είναι περισσότερο ποιοτικός, ήταν δεδομένο πριν το μάτς και το ξέραμε, λέει ο Άρης Γάτας. Ναι. Ο Παναθηναϊκός έψαχνε μία ευκαιρία να μπει στο παιχνίδι. Ναι. Την βρήκε στο έκτο λεπτό σε πέναλτι πεντακάθαρο πάνω στο Μακέντα που δεν καταλογίστηκε. Ωραία. Εκεί τελείωσαν όλα. Στη συνέχεια η εξέλιξη του αγώνα ήταν άκρη φυσιολογική με τον ΠΑΟΚ να κερδίζει δίκαια το μάτς. Θα πάρει και το πρωτάθλημα φέτος γιατί έτσι πρέπει. Ναι, αλλά και γιατί είναι καλύτερος από τους υπολείπους. Αν φυσικά δεν αυτοκτονήσει ξανά. Το διακύβευμα της βραδιάς είναι ότι στο ελληνικό ποδόσφαιρο δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ναι. Είναι όλα όπως παλιά. Το έργο το έχουμε ξαναδεί. Απλά οι πρωταγωνιστές αλλάζουν. Ωραία. Καληνύχτα. Να σχολιάσω εγώ πριν πεις. Ναι, κύριος, συμφωνώ Άρης, σε όλα εκτός από το πέναλτι. Στο πέναλτι δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Όσο και θα ήθελα να είναι για να έχω να πω ένα παραπάνω πράγμα. Δεν υπάρχει κανένα πέναλτι γάτα. Ό,τι βλέπουμε εσείς, δεν υπάρχει κανένα πέναλτι. Όλα τα άλλα συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λέει. Συμφωνεί. Σε όλα τα άλλα. Επειδή πρέπει να το πάρει ο ΠΑΟ. Είναι καλύτερο, σου λέει. Ναι. Εντάξει, όντως. Από αυτές τις ομάδες τώρα, από αυτόν τον Ολυμπιακό που είναι για λύπηση και από την ΑΕΚ. Από την ΑΕΚ, εντάξει, πρέπει να είναι. Αν και στο μεταξύ σας μας δεν σας δώσω καλύτερη. Ναι. Και φυσικά ο Γιάννης Αντορινέος. Ο Γιάννης Αντορινέος είναι εξής, ο δεύτερος. Ξέρω, γιατί τον είχα στείλει εγώ στο Λαμία Άρης. Παναθηναϊκός πρέπει να είναι αυτός. Όχι, όχι, αεξής είναι. Αεξής είναι. Ξέρεις τι, τον είχα στείλει στο Λαμία. Sorry λίγο το φίλε. Αεξής είναι, σίγουρα είναι αεξής. Ναι, ναι. Το Λαμία Άρης με τα πέναλτι τη χρονιά που δεν ανεβήκαμε, που ήταν τα τρία, το μετέδιδε αυτός. Ναι. Και την πρώτη φάση που φαίνεται, το δείχνει τάσο καμιά 35 replay και φαίνεται καθαρό ότι την μπάλα χτυπάει στο χέρι του και λέει δεν μπορούσε να πει ότι την μπάλα χτύπησε στο χέρι. Είναι, και τον έστειλα μήνυμα στο Facebook, φυσικά δεν το απάντησε ποτέ, δεν ξέρω και αν το είδε. Δεν το είδε ποτέ, δεν ξέρω αν διαχειρίζεται ο ίδιος του λογαριασμού στο Facebook. Από εκεί το θέμα, το Σαντορινέο, τον κύριο Σαντορινέο. Ο κύριος Σαντορινέος, ο οποίος είπε ότι οι δικαστικές αποφάσεις μετά τα μεσάνυχτα με αλλίωση αγώνα, τα 21 στρέμματα, οι φωτοβολίδες ευθείας βολής, η εισβολή οπλοφορίας. Δεν μπορώ να διαβάσω κάτι, δεν είναι καθαρό. Καλά, αυτό. Δεν είναι καθαρό, η δημοκρατία δεν χαρακτηρίζεται και τέλος πάντων κάτι τέτοια καζά. Βέβαια, ο κύριος Σαντορινέος ξεχνάει για την ομάδα του, την ΑΕΚ. Το τι είχε γίνει μέσα στο παλατάκι στον τελικό του χάντμπολ από κάποιους κάφρους που είχαν έρθει από την Αθήνα και πέταξαν φωτοβολίδες ευθείας βολής μέσα στο παλατάκι και διακόπηκε το μάτς. Τα ξεχνάει αυτά.
ο κύριος Αντωρινέος. Έχει επιλεκτική μνήμη. Αλλά ό,τι και να είναι, είναι δύο δημοσιογράφοι που τους πληρώνει το κρατικό κανάλι και πρέπει να έχουν. Τώρα θα πάρουμε τις γραμμές. Πρέπει να έχουν ίση μεταχείριση, ίσα δικαιώματα προς τα έξω. Ίση αντιμετώπιση. Ίση αντιμετώπιση προς όλους. Γιατί είναι σε δημόσιο κανάλι. Εγώ, ο Ζάχος, ο Χρήστος και όλοι οι Έλληνες πολίτες τους πληρώνουμε αυτούς τους κύριους. Εντάξει, κρατήστε λοιπόν τα οπαδικά σας, τα προσωπικά σας για σας και επειδή έχετε δημόσιο λόγο και είστε δημόσιοι υπάλληλοι στο κρατικό κανάλι, να είστε λίγο πιο προσεκτικοί. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο ΠΑΟΚ έβγαλε μία ανακοίνωση, δεν μπορούμε να τη διαβάσουμε. Το λέμε, επειδή έχουμε γραμμές τώρα, έτσι. Το λέμε λίγο έτσι γενικά. Γενικά έστειλε μία επιστολή στην ΕΡΤ και στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και το κοινοποίησε και στον Υφυπουργό Γιώργο Βασιλιάδη. Και δεν μπορούμε τώρα, είναι μεγάλη. Πάμε λίγο στις γραμμές και αν προλάβουμε να τη διαβάσουμε στο τέλος. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Στην ουσία προειδοποιεί τους δύο δημοσιογράφους ότι σε ανάλογη περίπτωση θα κινηθεί νομικά η ΠΑΕΠΑΟΚ κατά του. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Και πρέπει να κινηθεί νομικά. Καλησπέρα, παιδιά. Γεια σου, Θόδωρε. Έλα, τι γίνεται, σας πιάσαμε γραμμή, ρε, επιτέλους. Ναι, έλα, φόλο παρά 5 παίρνεις, ρε, φίλε. Τώρα πήρες παρά 10, εντάξει, να πω την αλήθεια. Τι πήρα παρά 10, και μισή παίρνουμε, αλλά όχι διάλειμμα, όχι να πούμε, όχι να κάνουμε. Πού πάει. Ο Τρέγιας, φιλιάρη, τι να τον κάνουμε. Έχει δίκιο ο Θόδωρος. Ο Τρέγιας, όπως βλέπεις, φιλιάρη. Ζάχο, έχει δίκιο, Ζάχο. Λοιπόν, γιατί για την προηγούμενη αγωνιστική και δεν τα πάμε, δεν πρόλαβα να πες. Να σας μιλήσω πρώτα απ' όλα για τον Άρη. Απογοητεύτηκα γιατί σου είχα πει Ζάχο. Εγώ μέχρι και διπλό το περίμενα. Μέχρι και διπλό, πραγματικά. Εγώ τριπλέ έλεγα. Μα τριπλέ έλεγα κι εγώ. Ζάχο, το έπαιξα χ2, διπλή ευκαιρία, γιατί ήμουν και άπλιστο στο δελτίο μου. Και είναι το μοναδικό που έχασα. Εγώ άκουσε για. Μιλάει για στοίχημα. Ωραία. Εγώ δεν θα απόψα. Μα εγώ πληρωνόμουν με Άρη, ΑΕΚ Άρης, πρόσεξε γκολ. Και δεν πληρώθηκα με αυτό. Για να μην λέω ψέματα. Μπορούσα να σου πω κι εγώ ότι το χάσαμε χ2, να φανώ. Αλλά όχι, δεν εγώ πληρώθηκα. Όχι, εγώ σου λέω. Δεν πληρώθηκα με γκολ. Όχι κανένα μεγάλο ποσό. Προ Θεού, γιατί δεν παίζω 1 ευρώ, 2 ευρώ, μισό ευρώ έτσι στο διαδίκτυο. Yeah. Δεν πληρώθηκα όμως από αυτό με γκολ. Τέλος πάντων, δεν βλέπω, δεν ξέρω. Αυτός ο Άρης, αν μπορεί να κερδίσει και τον Ολυμπιακό. Yeah, εγώ σου πει ότι ο Ολυμπιακός είναι η χειρότερη ομάδα. Εσύ δεν τον είχες δει. Ναι, τώρα που τον βλέπεις, βλέπεις ότι ψιλοδικαιώνεσαι. Να σε κάνω, δεν μ' άκουσες. Με έλεγες διπλό τον Άρη, χ τον Άρη, έλεγα Μπουλκουμές είναι 2-0 το λιγότερο. Όχι ρε Τρέγια και αυτά, πέ. Μπες και εσύ στη σειρά τώρα. Ναι, παντός αυτό το υλικό του Άρη να παίξει έτσι πως έπαιξε με την ΑΕΚ δεν είναι. Δηλαδή και ο προπονητής εδώ είπαμε καλός, αλλά εκεί τα έκανε μαντάρα. Όχι μαντάρα, τα έκανε χειρότερα από μαντάρα, αλλά εντάξει, είπαμε. Τώρα αφήνει δύο center back, βάζει τον πιο αργό του χάφ για center back. Τα center for τα αφήνει έξω, βάζει τον Τικινί για center for που είναι περιφερειακό τέτοιο αλάνι, δεν είναι για να παίζει, είναι γρήγορος παίκτης. Τέλος πάντων, πάει αυτό για μας τώρα. Έπαθα εγώ με το Verbum πλάκα, μπράβο το παιδί. Αμυντικό χάφ να σε σηκώνει, παιδιά, από την καρέκλα δεν υπάρχει. Και αυτός θα δείξει κι άλλα. Mm-hmm. Δηλαδή έδωσε όγκο στη μεσαία γραμμή του, στους κατάπια του Παναθηναϊκού. Και αφήστε τώρα αυτά τα 18χρονα και τα 19χρονα, τρεις μικρούς έχει ο Παναθηναϊκός. Τρεις μικρούς έχουμε κι εμείς. Και εμάς ο Λιμνιός και ο Πέλκας δεν είναι 55 χρονών, να πούμε. Τι να κάνουμε, και ο Ζαμπά. Ο Πέλκας 25-26, τι μικρός. Ο Λιμνιός είναι 20 και ο Ζαμπά είναι 20. Ο Λιμνιός είναι 20 και ο Ζαμπά είναι 19. Τον Πέλκα μου τον έκανες μικρό, τον Πέλκα. 25 χρόνια, 24. Ναι, δεν είναι παντός ότι είναι και 40 χρονών. Εντάξει, δεν είναι και ότι παίζαμε με όλους τους μικρούς. Και από εδώ και πέρα, παιδιά, σαν παοξής εγώ, δεν έχω χαμηλά την μπάλα. Φτάνει αυτό το κομπλεξισμό του χαμηλά την μπάλα και λαού δεν υπάρχει. Η ομάδα σε παίρνει από το χέρι και σου λέει, αλλά εμείς θα πάμε πάνω το πρωτάθλημα 8 στα 8. Δεν έκανε ούτε ο Ολυμπιακός του Κόκαλη που είχε και τους διαιτητές και τους επόπτες και τους δικαστές και τις ομάδες μαζί δεν έκανε. Καλά, κοίτα, άκουσα τώρα. Εγώ που δεν θέλω να το πάρετε το πρωτάθλημα, εντάξει, να μην λέω ψέματα. Τώρα, μετά το περσινό που πάθατε, καταλαβαίνω ότι είστε κουμπωμένοι, αλλά δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή, πώς μπορεί να χάσει αυτό το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Εγώ που δεν θέλω να το πάρει, υπόψη. Δεν μπορώ, κοίταξε, πώς θα το χάσει αυτό. Αυτό μαγειρεύουν τώρα κάτω. Ναι, επειδή εντάξει, δεν ξέρουν αγωνιστικά πώς θα το χάσουμε. Μαγειρεύουν κάτι άλλο. Εντάξει. Ναι, σα μαγειρεύουν σιγά. Ξέρετε τι λέει, η ΠΑΟΚ ζήτησε από τον κόσμο να μην πάει με τον Ατρόμητο. Δεν θα έχει κόσμο. Να μην πάει, ρε φίλε. Δεν θα πάει. Ξέρεις γιατί. Γιατί αν δεν πάρει εισιτήρια, γιατί να πάει. Υπήρχε προβοκάτσια, ρε φίλε. Δεν είχε, υπήρχαν δημόσιες αναρτήσεις από εξίδες. Να αντιθούμε, λέει Πάο, ξέρεις και να πάμε να τιμωρηθεί ο Πάο. Εσύ δεν. Ένα λεπτό. Περίμενε, Θόδωρε, ένα λεπτό. Εσύ δεν έλεγες, μου έλεγες ότι πέρσι έλεγα βάλτε ένα δίχτυ και δεν το βάλανε.
Άρα καλά κάνει. Το, τι, πού το βλέπεις το παράλογο. Αυτό ήταν καταρχήν εντός έδρας. Παίρνει τα μέτρα. Κατά δεύτερον, στερούν ένα μάτς που θα μπορούσαν να πάνε τα παιδιά από τον Πανελλήνιο που κρατάνε θερμοπύλες κάτω. Το, τι είναι σπουδαιότερο να πάρει στο πρωτάθλημα, αν πάει ένα. Και τα δύο είναι σπουδαία. Όχι, δεν είναι. Δεν μπορεί ο Πάοκ να μένει χωρίς τον κόσμο του. Ο στόχος είναι σπουδαιότερος. Δεν υπάρχει γήπεδο που να μην έχει Πάοκ σε μάτς. Ναι, ο στόχος είναι σπουδαιότερος. Σίγουρα είναι. Λοιπόν, να επαναλάβω τη θέση μου εδώ, για παιδιά, για φέτος, για τη φετινή χρονιά, δεν παίρνω εισιτήρια πουθενά, μα πουθενά, και μόλις πάρω το πρωτάθλημα, πάω και κάτω στον Πανελλήνιο Σούπα Τάσο, ναι, με όλους τους παίκτες, με το πρωτάθλημα μαζί με την κούπα, το στείνω εκεί μπροστά, κάνω και μια φιέστα μέσα στον Πανελλήνιο με όλους τους παίκτες μου, να γουστάρουν όλοι από Αθήνα, να κάνω και άλλα τόσα παοκτσάκια και δεν θα έχει κάποιος κάτι αρνητικό να θυμάται από όλη τη χρονιά. Και τα επόμενα χρόνια θα πάρουμε παντού. Εγώ σου είπα ποια ήταν η άλλη λύση. Για να υπάρχει κόσμος, αλλά δεν έδωσε άδεια αστυνομία. Συνένεσε και ο Ατρόμητος που είναι φιλικό σωματείο. Ότι δεν δίνει. Γιατί αν έλεγε ο Ατρόμητος ότι εντάξει μπορούμε να δώσουμε, θα αποφάσιζε ο Βασιλιάδης μετά. Εντάξει. Είπε η αστυνομία ναι, όχι, είπε ο Ατρόμητος όχι. Και είπα, ΠΑΟΚ είπε, παρακαλείτε όλο το φύλαδρο κοινό του ΠΑΟΚ να μην παρευρεθούν ούτε μεμονωμένα ούτε οργανωμένα στο γήπεδο του Ατρόμητος το Σάββατο. Το φιλικό σωματείο, το φιλικό σωματείο που λέει ο Ζάχος. Το εχθρικό είναι. Κατάλαβες. Φιλικό είναι, εντάξει. Δεν ολοκλήρωσε λίγο το δώρο για να πάρουμε και τον επόμενο. Φιλικό είναι, αλλά δεν πάνε να πω ότι θα μας κάνουν δώρο το παιχνίδι. Παίζουν για να κερδίσουν κι αυτοί. Δεν παίξανε για να χάσουν ούτε πέρσι. Για να δούμε. Εντάξει, δεν είδα να έρχονται με κατεβασμένα τα χέρια. Ναι. Είδα τάκλι στην καροτίδα, είδα κίτρινες κάρτες. Μην τα ξεχνάμε. Φιλικό είναι. Αυτό το σωματείο έδιωξε το Ζαγοράκι ένα βράδυ. Έδιωξε το Ζαγοράκι ένα βράδυ σε μάτς κυπέλου. Και αυτό το σωματείο σου στέρισε την Ευρώπη με τη ρουφιανιά του Σπανού. Ακριβώς. Δεν έχει. Φιλικό σωματείο. Αλλά όταν ανοίγανε οι τράπεζες, ξέρουν τα λένε οι φίλοι Αριανοί. Πριν 10 χρόνια. Αυτά που ακούνε τώρα από τον Τρέγια δεν του συμφέρει. Τρέι, τώρα λέμε, ρε. Πριν 10 χρόνια αυτά που λέει σωστά είναι. Τώρα λέμε. Εδώ και 2 χρόνια. Ένα χρόνο, 2. Τώρα εντάξει, ρε φίλε. Υπάρχει ένα αλυσβερίσι μεταξύ ποδοσφαιριστών. Κακό είναι. Όχι. Εσύ με τον Ολυμπιακό δεν έπεσε ποδοσφαιριστέ. Όχι. Τάτο δεν πήρε, Αραδούκα δεν πήρε. Έπεσε. Διαμαντάκο δεν πήρε. Έπεσα. Δεν με νοιάζει αν έπεσε. Είχε αλυσβερίσι. 400 χιλιάρικα δεν πήρε ταμιακή διευκόλυση. Έπεσα. Άλλο λέω, ρε Ζάχο, αν έπεσε. Δεν σε ρωτάω αν έπεσε. Σε ρωτάω αν είχε τα λαβέρι με τον Γάβρο. Εσύ το λε. Δεν βλέπω κανένα την καταλάβω. Εγώ το λέω. Παίχτε δεν πήρα. Τι να κάνω. Αν δεν έχω λεφτά, τι να κάνω, Τρέγια. Τι να κάνω δηλαδή. Τι δύο. Εγώ λέω παιδιά ναι, για να καλά, κλείσω. Α, το αποτέλεσμα λες. Ναι, εντάξει, άλλο αυτό. Εγώ δεν λέω για το αποτέλεσμα, Νίκο μου. Λέω αν είχατε αλυσβερίσει με ομάδα του Ολυμπιακού. Του λέω. Όπως έχουμε εμείς χρονιά, τη χρονιά. Δεν τη χρονιά που πήρα τον Τάτο, τον Ζαραδούκα και τους έπεσα. Το 10. Το 10. Ναι. Το 10 σου λέει. Τι είχα. Για Μελίση λες και Χριστοδουλόπουλο. Άστο αυτό. Καλά σου λέει. Δεν μετράνε εκείνα. Δεν μετράνε. Εκείνα δεν μετράνε. Τέλος πάντων. Άμα που μιλήσουμε για Παναθηναϊκό, Νίκο, δεν σε συμφέρει. Γενικό κουμάντο είχε στο Γιάννη Κόντι. Τι σχέση έχει. Έχασα το κύπελο. Έπαιρνε διαρκεία στο λεωφόρο Αλεξάνδρα. Έχασα το κύπελο από τον Κόντι, ρε. Σε τελικό. Πήγε, ναι, αλλά δεν έχασε. Έπαιξε και υπέρ του Παναθηναϊκού με τον Πάγο με τον Σπανάθα. Ένα λεπτό, ρε. Αφού είχα τον Κόντι κουμάντο και ήταν του Παναθηναϊκού, γιατί δεν πήρα τον τελικό στην Αθήνα. Γιατί, ρε φίλε, έπρεπε να πάρει τον τάπλο πολυμετογικό. Σε πήγε εκεί που ήθελε. Τι λε, ρε φίλε. Αν το είχαν το κύπελο, θα κλαίγανε οι παραδείγματα. Γενικό κουμάντο είχε τον πράσινο Γιάννη Κόντι. Ναι. Που σου έφερε και μια καρευγή και σε χρέωσε να πούμε τα Μπράβο. Επόμενα χρόνια. Μην μιλήσουμε για Παναθηναϊκό. Λοιπόν, λέγε ρε Θόδωρο. Έχουμε και ένα φίλο ακόμα. Έλα, δικό μου. Έχετε και ένα φίλο, να κλείσω εγώ, γιατί δεν θα μου αφήσετε έτσι να μιλήσω. Χαμένη. Να πάρετε το φίλο, τι να σα κάνω. Μπήκε και ο Μοσχοβίτη, ρε φίλε, και ο Παπαδόπουλο. Είναι και οι δύο. Νικολάδε εδώ. Η επόμενη εκπομπή. Είναι κέρδεροι εδώ, δεν αφήνουν τίποτα να πει. Ακούνε όλα έτσι. Έτσι πρέπει. Έτσι κι αλλιώ, εντάξει. Τώρα να μην πω τίποτα για τα 10 άτομα, τέλο πάντων. Θα του ακούσουν. Έγινε Θόδωρο. Έγινε Γίγαντα. Καλό άνθρωπο. Έγινε Γίγαντα. Να είσαι καλά. Γεια σου, Θόδωρο Γίγαντα. Καλό άνθρωπο. Δεν ξέρω αν περίμενε ο φίλο ο τελευταίο. Καλησπέρα. Γεια και χαρά και όσου δύο. Γεια σου, Φιλάρη. Καλησπέρα. Γεια σου, Φιλάρη. Πάμε σύντομο. Όσο θε. Απλά τρία λεπτάκια. Παρακολούθησε όταν πήγε ο ΠΑΟΚ και έπαιξε στο μπάσκετ με την Ισραηλινή ομάδα. Το είδε στην τηλεόραση. Ναι, το έβλεπα. Εδώ είμαστε. Εδώ πέρα, εδώ είμαστε. Νομίζω, εδώ είμαστε, εδώ είμαστε. Ωραία. Α, ναι, που σας πήρα κιόλας. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, όταν παίζει μια ελληνική ομάδα με μια ξένη, είναι δυνατόν, δηλαδή,
Έχετε δει με Παναθηναϊκό, με Ολυμπιακό, με ΑΕΚ, με όποια ομάδα ρε παιδί μου, έχουν αυτό το όμορφο της διαδικασίας να υποστηρίζουν την ελληνική ομάδα. Ας δείτε, δεν ξέρω αν μπορείς να το δεις με φωνή, αυτός ο άνθρωπος δεν ανέφερε λέξη για διαιτησία. Ναι. Λέξη. Και όταν ήταν στο δελτίο ειδήσεων που είπαν πάλι δεν είπαν λέξη για διαιτησία. Στην ΕΤ3, εδώ, στο δικό μας το κρατικό κανάλι, το Θεσσαλονικό κρατικό κανάλι, ναι, που έγραφε το Ελλάδα-Μακεδονία. Μπράβο, που έγραψε Μακεδονία, που έπρεπε αυτό να το διαγράψουν αμέσως. Όχι να περιμένουν μισή ώρα για να το κάνουν. Πέσανε χιλιάδες τηλεφωνήματα με ανίποτα μπινελίκια. Και έτσι το κατάλαβαν. Και ισχυρίστηκαν ότι η πλατφόρμα λέει απ' έξω μας την έστελνε. Καλά, αφού σας την έστελνε η πλατφόρμα. Όχι, πώς το αλλάξατε. Ναι, μας και μπορούσε να το διορθώσει με το να βάλει λεφτά προεπάνω, να μην φαίνεται καθόλου. Δικαιολογίες, αυτό που λες. Σε δευτερόλεπτα διορθώνεται έτσι. Ας έγραφε Κυρκυσιακό, σας έγραφε. Ελλάδα Κυρκυσιακό, σας έγραφε. Ό,τι θέλει μπορούσε να κάνει, αλλά θέλω να πω ότι πραγματικά αυτός ο άνθρωπος που θέλει να πει ότι υπερασπίζεται την ελευθερία του λόγου, ο δημόσιος υπάλληλος, παύλα δημοσιογράφος, καλό είναι κάποια ώρα να ξέρει ότι υπάρχουν και όρια. Γιατί δεν μπορεί ο καθένας ούτε να λέει ούτε να γράφει ό,τι θέλει. Και αν αυτά τα όρια τα θεωρεί ότι θίγεται η αξιοπρέπειά του, ας κάνει μήνυση για συκοφαντία. Όχι στα λόγια, στα έργα. Γιατί δυστυχώς στα λόγια είναι πολύ εύκολη. Στα έργα όμως δείχνουν εντελώς διαφορετική νοοτροπία. Γεια και χαρά, καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πάρα καλά. Πολύ φιλάρετε. Για άλλη μια φορά ήσουν αρκετά εύστοχος. Όπως για άλλο ένα βράδυ, κοντά μας ήταν το ψήτο πολύ ο Πορκίτο, με αυθεντικές και παραδοσιακές γεύσεις, με ντόπια κρεατικά και χειροποίητες νοστιμιές, να τρέχουν τα σάλια σας. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός ή κοτόπουλο, με σουβλάκια, κοτόπουλο, πανσέτες, τζουκάκια, μενού με πολλές επιλογές για ένα ως 4 άτομα, αλλά και ολόφρυσκες σαλάτες και συνοδευτικά. Πού το βρίσκουμε? Το ψητοπολείο Πορκίτο, στην πρώην διοικητηρίου Καραλού και Δημητρίου 52. Delivery, τηλέφωνο στο 2310-520-555. Κατεβάστε τώρα την εφαρμογή μας από το App Store και πάρτε έκπτωση 10% από το ψητοπολείο Πορκίτο σε κάθε παραγγελία σας. Να πούμε φυσικά ότι για ένα ακόμη βράδυ ήταν μαζί μας η Skies Aviation Academy, κορυφαία σχολή εκπαίδευσης πιλότων στην Ελλάδα με σύγχρονο στόλο αεροσκαφών και εξομοιωτή πτήσεων. Γίνε πιλότος με πιστοποιημένο δίπλωμα αναγνωρισμένο παγκοσμίως και βρες αμέσως δουλειά με πολύ ψηλές αποδοχές στις μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες. Κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα και ετοιμάσου για μεγάλες πτήσεις. Skies Aviation Academy με εγκαταστάσεις στην Περαία, διεύθυνση Θεσσαλονίκης 10. Επίσης πληροφορίες στο skies.gr και στο 23920-21100. Ξανά το τηλέφωνο 23920-21100. Και φυσικά θα πω ότι κατευθύνομαι μετά το τέλος της εκπομπής, πού αλλού, στο βασικό υποστηρικτή της εκπομπής, το Escobar Espresso Coffee Bar, με διεύθυνση Γεωργίου Παπανδρέου πρώην Ανθέων 9, τηλέφωνο 23-11-208-301, 23-11-208-301, όποτε υπάρχει Match, Champions League, Europa League, Reserve, γιατί υπάρχει έτσι το αδιαχώρητο. Έτσι. Ανοιχτά. Πιο μπροστά. Πιο μπροστά. Πιο μπροστά, ναι. Τρεις-τέσσερις μέρες πιο μπροστά, καλά, γιατί δεν θα μπείτε, ναι, μέσα και δεν θα μπορέσετε να απολαύσετε τις special σαγηνευτικές πανέμορφες εθέρες. Πιο εύκολα βρίσκεις εισιτήριο για το μάτς παρά. Εγώ τον είπα να βάλει κρεμαστές θέσεις σαν τα πολύφωτα. Με βάλε ιδέα, Ζάχο. Αυτό ιδέα, ο Τάσος μου βάλε. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί, πήγα να το πω με φωνή που κάτσα. Ανοιχτά από τις 8 το πρωί για καφεδάκι, μέχρι αργά το βράδυ για το ποτάκι σας είναι το Escobar. Το ωραιότερο στέκι της πόλης για να απολαύσεις αγώνες όλων των πρωταθλημάτων, Super League, Champions League, Europa League και της αγαπημένης ομάδος, άλλωστε και ο Μάνος Καλογεράκης και ο Νίκος ο Μπουγάτσας εγγυούνται για το αποτέλεσμα. Special τα πάντα. Εκεί από τα ποτά μέχρι το προσωπικό και τους ιδιοκτήτες. Να ευχαριστήσουμε όλους τους ακροατές του Ράδιο Μαρμίτα, εδώ με Ζάχο Ντρούλιν και Τάσο Τρέγια. Να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον υπολήπτη μας, τον Χρήστο τον Γκιώση, respect, για την πολύτιμη συνεργασία του. Πάει ναι, ο καλά το έκανες. Πάει ο αύριο πρώτα ο Θεός. 8 η ώρα ξανά εδώ για άλλη μια εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Όσο πλησιάζει, ναι, η εβδομάδα έχει ματσάρες ατρόμητος, το τέρμι πρωτοπόρων ατρόμητος ΠΑΟΚ, Άρης Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός ΑΕΚ παίζει. 4 η ώρα παίζει ο ΠΑΟΚ και 7 παίζει Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Έχει τρεις ματσάρες. Αύριο θα ξεκινήσουμε την ανάλυση και για το ατρόμητος ΠΑΟΚ που είναι πιο κοντά
Και, για το Άρης Ολυμπιακός. Και θα πιάσουμε και το Άρης Ολυμπιακός και το Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Εδώ ό, θα είμαστε μπορούμε. Όμορφη συντροφιά. Καλή παρέτσα πιστεύουμε για όλους σας. Ακολουθούν. Ακολουθούν τα παλικάρια εδώ του Λίμπερο. Νίκος. Το Παοξάκι και το Αριανάκι. Το Παοξάκι ο Νίκος Μοσχοβίτης. Νίκος Παπαδόπουλος. Και ο Νίκος Παπαδόπουλος με την εκπομπή τους Μπαλαντέρ. Μια πάρα πολύ καλή ενημερωτική και special εκπομπή όπως οι πιο πολλές εδώ στο Λίμπερο 107,4 στο FM. Από Ράδιο Μαρμίτα. Χρήστο Κιώση, Τάσο Τρέγια, Ζάχο Ντρούλιγκ, να έχετε ένα όμορφο βράδυ Τετάρτης, Auf Wiedersehen. Καλό βράδυ.